Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εγώ έρχομαι από μια σχολή πολιτικών μηχανικών και δίνω μια ομιλία για την εκπαίδευση. Είναι η πρώτη φορά που δίνω την ομιλία στα ελληνικά και γι' αυτό χαίρομαι, γενικά ομιλία για την εκπαίδευση στα ελληνικά, και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκινάω από εδώ. Ένα μέρος που έχει ανθρώπους με πολύ καλή κρίση και με καλή διάθεση, κατά το έργο. Αυτός είναι ο συνδυασμός για να πάρεις ιδανικά σχόλια, που αυτό είναι και που θα ήθελα από εσάς στη διάρκεια της ομιλίας, είτε πιο μετά. Ο τίτλος μπορεί να είναι λίγο ασυνήθιστος, μια ξενάγηση στη βιβλιογραφία της εκπαίδευσης θα σας κάνω, και σας ευχαριστώ που λαμβάνετε μέρος σε αυτή την ξενάγηση. Τώρα, όταν λέμε εκπαίδευση, ας ξεχωρίσουμε από την αρχή δύο διαφορετικές έννοιες. Η πρώτη έννοια της εκπαίδευσης είναι η διαδικασία, όπου δίνουμε έμφαση στα μαθήματα. Εμείς με τους συναδέλφους μου συνήθως αυτό συζητάμε, τα μαθήματα. Συζητάμε και το πρόγραμμα, και αυτό μας ενδιαφέρει πολύ. Συνάδελφοι σε θέσεις διοικητικές, στη διοίκηση. Όλα αυτά είναι η διαδικασία. Και υπάρχει και η εκπαίδευση, που είναι το αντικείμενο της μελέτης και της έρευνας, όπου εδώ δίνουμε έμφαση στη διδασκαλία και στη μάθηση. Και η σημερινή παρουσίαση θα είναι για αυτό. Άρα λοιπόν δεν θα εστιάσουμε σε αυτά που συνήθως προσέχουμε, το περιεχόμενο του μαθήματος, αλλά θα το δούμε από μια διαφορετική σκοπιά. Επίσης, πριν συνεχίσουμε, μια σημαντική σημείωση για την ορολογία. Υποθέτω κάθε γλώσσα βάζει παγίδες στους ομιλητές της. Εμείς έχουμε τούτο εδώ το ρητό, το οποίο θα σας ζητήσω να το ξεμάθετε, γιατί το διδασκόμενος είναι ένα παθητικό ρήμα, ενώ η μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία. Οπότε, είναι βαρύγδουπο όμως αυτό το μανθάνον, το ρημάδι, ενώ οι άλλοι έχουν το απλό λέρνο. Οπότε εμείς όταν λέμε μαθητής, όταν λέμε φοιτητής, τον μανθάνοντα μιλάμε. Οπότε έχουμε τον μανθάνοντα και τον διδάσκοντα, τον μαθητή και τον δάσκαλο. Οπότε κρατάμε αυτή την ενεργητική διαδικασία. Τώρα, για ποιον και γιατί σχεδιάστηκε αυτός ο γύρος, θα σας πω μερικά πράγματα, το πώς το ξεκίνησε αυτό, το ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια. Εκτός από αυτή την ομιλία, στα ελληνικά, στα αγγλικά, υπάρχει και ένα κείμενο, αν έχουμε καιρό θα σας πω πιο μετά κάποια πράγματα. Αλλά στο μυαλό μου είχα έναν διδάσκοντα μηχανικό, ο οποίος έχει κάποιο προϋπάρχον ενδιαφέρον για την εκπαίδευση, δηλαδή δεν έχω φτιάξει το γύρο με τέτοιο τρόπο που να, τέλος πάντων, να προκαλέσει τον ενδιαφέροντα και καλά. Και ιδανικά κάποια διδακτική εμπειρία. Ίσως ξέρετε κάποιοι από εσάς ότι σε αρκετές χώρες οι νεοδιοριζόμενοι διδάσκοντες σε πανεπιστήμια τους ζητάνε να πάρουν κάποιο certificate σε teaching and learning. Δεν είναι η καλύτερη στιγμή αυτή. Πρέπει να διδάξεις 2-3 χρόνια για να αρχίσεις να σκέφτεσαι κάποια πράγματα. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι δεν θα υποφεληθείς κι αν εκτεθείς αυτά από την αρχή. Οπότε λοιπόν, γι' αυτό το προϋπάρχον το ενδιαφέρον. Κάποιος μου λέει ότι δεν θα ήθελα έτσι να διαβάσω κάτι. Τόσο, όχι πάρα πολύ έντονα. Γι' αυτό λοιπόν που θα το πει έτσι, εγώ έχω να προσφέρω κάποια εύκολα σημεία πρόσβαση στη βιβλιογραφία της εκπαίδευσης. Αν σε ενδιαφέρει, άρχισε από εκεί, κάπως έτσι. Αυτή είναι η λογική. Τώρα, επειδή κάποιοι από εσάς βλέπω, είστε και λίγο νέοι, μην πείτε, α, εγώ δεν έχω προϋπάρχον ενδιαφέρον να φύγετε, κάτσετε. Γιατί στην ομιλία έχω βάλει και κάποια στοιχεία, έτσι κάπως να σας κάνω να διαφερθείτε. Και οι τρεις τρόποι με τους οποίους θα προσπαθήσω να σας πείσω να διαφερθείτε είναι: ένας είναι αυτή η χαρά της αναζήτησης, έτσι. Δεν πάμε να βρούμε κάτι συγκεκριμένο. Άμα το βρούμε, το βρήκαμε. Πάμε στα μαγαζιά, δεν έχω κάτι να... έτσι, να δω. Το δεύτερο, για όσους από εσάς σας αρέσει έτσι να βάζετε τα πράγματα τακτικά στο μυαλό σας, όσους έχετε ανοίγει την δουλάπες σας και είναι έτσι τακτοποιημένες, όλες πάρα πολύ ωραίες, τα σερτάρια σας, όσοι είναι έτσι, νομίζω σε αυτούς θα τους αρέσει αυτή η κατηγοριοποίηση, ότι δεν είναι έτσι χήμα αυτά τα πράγματα. Είναι 8 κατηγορίες, γιατί 8, τέλος πάντων, ας πούμε ότι κάποιος τις κάνει και 9. Αλλά να είναι ένα νούμερο λίγο έτσι που να μπορούμε να το διαχειριστούμε. Και βέβαια έχω τονίσει σε αυτές τις κατηγορίες, έχω τονίσει τα αξιοθέατα, έτσι βλέπετε
έχω αυτή την αναλογία που κάνω, η εξενάγηση, το ταξίδι, ο γύρος της εκπαίδευσης, έτσι, στάσεις και όλα αυτά. Και επίσης, πιστεύω ότι σαν μηχανική βάζουμε πολύ μεγάλη αξία στο να είναι κάτι χρήσιμο, χρησιμοποιήσιμο, χρηστικό. Έχω τονίσει σε αυτά τα αξιοθέατα 4 χρηστικά σουβενίρ καλέων, με ποια πάλι έτσι αναλογία, ότι έχω πάει ένα ταξίδι, έχω χαζέψει εκεί στις αγορές και βρήκα ένα πράγμα και λέω, κοίτα τι χρήσιμο είναι αυτό και το αγοράζω. Αυτό εδώ πέρα το έχω πάρει από ένα πανηγύρι στην Πενσιλβάνια το 1995, το ξέρω και ο άνθρωπος το έφτιαξε, το έχει σκαλίσει κιόλας. Μπορεί να καλό ξύλο, εγώ δεν ξέρω το. Αλλά τι κάνω με αυτό, λέτε ρε παιδιά, τι κάνω με αυτό. Τα τόσα, την τοστιέρα. Αυτό το πράγμα κάνει αυτό. Που είναι και πάρα πολύ όμορφο. Έρχονται οι φίλες μου και λένε, αχ, πάρουν και εμένα τέτοια. Αν πού να στο πάρει. Λοιπόν, άμα δεν χαζέψει, έτσι. Χρηστικό σουβενίρ, λοιπόν, παράδειγμα. Οπότε, θα ξεκινήσω λίγο με την χαλαρή αναζήτηση. Ένα από τα αγαπημένα μου μαγαζιά κάπου στην Αθηνά, δεν ξέρω εσείς που πάτε εδώ πέρα, που θέλετε να πάρετε εργαλεία. Εγώ υποστηρίζω ότι, όχι, υποθέτω μάλλον, ότι όλοι μηχανικοί λίγο έτσι ασχολούμαστε με κατασκευές, με πράγματα στο σπίτι. Κάποια εργαλεία, θέλουμε ένα σφυρί, πάμε στο σούπερ μάρκετ έτσι. Αλλά εμένα μου αρέσει να μπαίνω και σε αυτά τα μαγαζιά, θα μπαίνω μέσα, να λέω, παιδί μου, για να δω τι μπορεί να υπάρχει σε εργαλείο και να μην το έχω εγώ. Αυτό, παιδιά, αυτό εδώ πέρα. Όλα αυτά που σας δείχνω, τι είναι, δείκτης αντίχειρας, αλλά εξειδικευμένος, έτσι. Αυτό εδώ πέρα, κυρία Καρατζά, το έχω φέρει και το αφήνω δώρο. Όποιος το θέλει να το πάρει ανάμεση. Όχι να στο στελίσουμε. Μα ναι, μόνο ένα έχω. Αυτά είναι τα δωράκια που κάνω. Δεν ξέρω εσείς τι χαρίζετε εσύ. Θα μου πείτε τι θέλει, να σου φύγει ένα μαρουλάκι εκεί από τον τύρα και να το βλέπεις και να μπορείς να το πιάσει. Αυτό το εργαλείο εδώ. Να κολλάς κάτι και να μην θες έτσι ούχου να πάει στα χέρια σου. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Αυτή η χαλαρή αναζήτηση σου βγάζει κάποια πράγματα χρήσιμα που όμως. Τι τσίπησε. Λοιπόν, οπότε προσπαθείτε αν είναι δυνατόν έτσι. Μπορεί να είναι και κάπως έτσι αυτός ο γύρος στην εκπαίδευση. Τώρα, αν θέλουμε έτσι λίγο να είμαστε πιο, ξέρω εγώ, τυπικοί, πώς να το πω, γιατί είναι η χρήσιμη η έρευνα για την εκπαίδευση έτσι, και η σχετική βιβλιογραφία. Νομίζω ότι αρκετοί από εμάς διαβάζουμε και εξωσχολικά, έτσι, διαβάζουμε και βιολογία και οικονομία και το ένα και το άλλο και να μην διαβάζουμε και λίγο για την εκπαίδευση, όχι εμείς, ο καθένας, έτσι. Νομίζω ότι όλους μας αφορά. Κάποια κομμάτια της βιβλιογραφίας στην εκπαίδευση πραγματικά είναι για τον καθένα. Θα σας πω ένα από αυτά, μορφωτικότατα. Τώρα, εμείς που διδάσκουμε, μας αφορά γιατί η έρευνα για την εκπαίδευση υποτίθεται. Εμείς είμαστε οι πελάτες. Αυτοί οι άνθρωποι ερευνούν για να κάνουμε εμείς καλύτερα τη δουλειά μας. Οπότε, έχουμε ένα λέγει, ρε παιδιά, τώρα απευθυνόμενοι σε αυτούς που κάνουν την έρευνα, ωραία αυτά που κάνετε εσείς, αλλά γιατί δεν κάνετε και αυτό που θέλουμε εμείς. Έτσι. Οπότε λοιπόν μας αφορά εμάς σαν πελάτες να έχουμε κάποιο λέγιν στα θέματα της έρευνας και με αυτό κάπως θα καταλήξω στα συμπεράσματα. Δεν θα υποστηρίξω ότι θα γίνουμε ντε και καλά καλύτεροι δάσκαλοι, μπορεί να γίνουμε, μπορεί και να μην γίνουμε. Σίγουρα όμως αν πέσουμε πάνω σε κάποιο χρηστικό αντικείμενο και θα το δείτε στα παραδείγματα, τότε θα γίνουμε. Λίγο, έτσι. Αλλά ένα δέλτα έψιλον από ένα έψιλον που του δίνεις πολύ μεγάλη αξία είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω, τι έχουμε τώρα. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά μπορούμε πιθανόν έτσι να τα αποκτήσουμε. Τώρα για την παρουσίαση, είπαμε τι δεν θα καλύψουν, μαθήματα, προγράμματα, τέτοια όχι. Το σκοπό τον είπαμε. Θα ξεκινήσουμε από μια επισκόπηση, γιατί είναι τεράστιο λίγο το θέμα. Οπότε γι' αυτό κάπως έτσι έχω προσπαθήσει να το κάνω λίγο πιο μικρό. Με τις 8 στάσεις, θα σταματήσουμε σε μία-μία από αυτές, θα κατέβουμε από το λεωφορείο, θα δούμε κάποια παραδείγματα. Όπου έχω χρηστικά σουβενίρ, τα δείχνω. Τα 4 είναι 4, δεν έχω βρει παραπάνω από 4, είναι λίγα αυτά. Και γιατί είναι λίγα, γιατί δεν, σαν πελάτης δεν λέμε, έλα να μελετήσεις αυτό που το χρειάζομαι εγώ. Αν έχουμε χρόνο, θα πούμε κάποια πράγματα για την ανάπτυξη και το μέλλον του γύρου, συμπεράσματα, αναφορές, ευχαριστίες και όλα αυτά. Λοιπόν, σας είπα ότι αυτή την ομιλία την έχω δώσει στα αγγλικά. Αυτός είναι ένας χάρτης που δείχνω. Είναι μια καλή αναλογία σε κάποιους στο εξωτερικό να πεις, κοιτάξτε, αν η εκπαίδευση ήταν η Ελλάδα,
θα σας συνιστούσα να πάτε σε αυτά τα 8 μέρη. Έτσι, τα θεωρώ αντιπροσωπευτικά. Γιατί 8, είπαμε, ένα διαχειρίσιμο νούμερο. Γιατί αυτά τα 8. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, έτσι. Σίγουρα θα με ρωτήσετε γιατί αυτό. Έτσι, αυτό σίγουρα. Κάποιος μπορεί να πει, μα γιατί δεν έχεις βάλει τη Σαντορίνη. Θα πω, δεν χρειάζεται εμένα για πάλι τη Σαντορίνη. Το ξέρουν αυτό, θα πάνε μοναχοί τους. Εδώ Ήπειρο, Μακεδονία ακόμα δεν έχω αποφασίσει. Πάντως, αν έχω τα δικά μου τα 8 και κάποιος άλλος βάλει δίπλα τα δικά μου τα 8, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε. Άρα λοιπόν το έχω σκεφτεί πάρα πολύ και για την Ελλάδα πραγματικά το έχω σκεφτεί πάρα πολύ. Την εκπαίδευση το έχω σκεφτεί λίγο παραπάνω. Αυτός λοιπόν είναι ο χάρτης με τις 8 στάσεις. Κάθε έλλειψη είναι και μία στάση. Αυτή είναι αυτή που μας αφορά άμεσα. Η μάθηση σε αντικείμενα μηχανικού και γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη. Όχι λόγω περιεχομένου, είναι μικρό το περιεχόμενο εδώ, αλλά αυτό μας αφορά άμεσα και αυτό που έχω βάλει έτσι μεγάλο μέγεθος. Τούτο εδώ, οι θεωρίες μάθησης και πλαίσια διδασκαλίας, εδώ είναι όλα τα καλούδια. Δεν μας αφοράν άμεσα, δηλαδή πρέπει να βρούμε λίγο εμείς έναν τρόπο να τα χρησιμοποιήσουμε, θα σας δείξω κάποια παραδείγματα, αλλά επειδή είναι τόσο σημαντικό και αυτό το έχω βάλει έτσι να φαίνεται μεγάλο. Οπότε αν κάποιος έλεγε 8 στάσεις δεν μπορώ, δεν έχω τόσο καιρό, έχω λιγότερο χρόνο, μπορεί, θα είναι κάνει το 6 και το 8 εσύ. Δηλαδή την εφαρμογή σε διδασκαλία θεμάτων μηχανικού. Έτσι, αυτές, η θεωρία, ας το πούμε έτσι, το γενικό μέρος και το ειδικό μέρος σε θέματα μηχανικού. Κάποιος που έχει περισσότερο χρόνο θα του πω, άρα γιατί να μην αναπτύξεις και λίγο υπόβαθρο στη διδασκαλία, φιλοσοφία της εκπαίδευσης, όχι αμυλοφιλοσοφία, θα πούμε τι. Εδώ, επιστημολογικές και παιδαγωγικές πεπιθήσεις. Έτσι, τι πιστεύουμε για τη γνώση, τι πιστεύουμε για τη διδασκαλία. Τέτοιες πεπιθήσεις έχουν όλοι. Δεν έχουν μόνο οι δάσκαλοι. Έχουν όλοι. Και γιατί έχουν όλοι, γιατί όλοι μας έχουμε περάσει. Όταν, ας πούμε, ο κόσμος κάνει παιδιά και αρχίζει και λέει τι ιδιαίτερα θα κάνω στο παιδί μου και σε ποιο σχολείο θα πάω και όλα αυτά. Αυτές εδώ πέρα οι επιστημολογικές και παιδαγωγικές πεπιθήσεις τον οδηγούν να πάρει τις αποφάσεις που θα πάρει. Εδώ λοιπόν διδασκαλία, μάθηση, τα έχω ξεχωριστά αυτά. Κάποιοι όροι μπορεί να μην έχουν έτσι σημασία αυτή τη στιγμή, θα δώσουμε ορισμούς. Εδώ έχω βάλει γνωσιακές ιεραρχίες, αυτός ο όρος μπορεί να είναι τελείως έτσι, δεν ξέρω τι εννοείς. Μαθησιακές προτιμήσεις, ξέρουμε πολύ καλά τι είναι. Υπάρχουν ένα σωρό τεστ, όπως είναι τα τεστ προσωπικότητας στα περιοδικά, που απαντάμε κάποιες ερωτήσεις και α, σου αρέσει να, ξέρω εγώ, να μαθαίνεις κατασκευάζοντας πράγματα, σου αρέσει να μαθαίνεις έτσι με τα βιβλία σου, στο σπίτι σου, μοναχός σου. Επειδή είναι πολύ γνωστό αυτό, γι' αυτό το έχω βάλει, όχι επειδή το εκτιμώ, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Τα κίνητρα, οι μεταγνωσιακές και κοινωνικές πλευρές της μάθησης, νομίζω ότι μέχρι εδώ έχω βάλει δύο βαριές, τρεις όρους, το επιστημολογικές ίσως, αλλά είπαμε τι είναι, το τι πιστεύουμε για τη γνώση, γνωσιακή ιεραρχία, θα πούμε τι είναι, και αυτά τα μεταγνωσιακά που είναι πολύ σημαντικά, αλλά όλα τα άλλα, τα κίνητρα, οι κοινωνικές πλευρές, μπορεί όλα αυτά να τα βάζα μαζί και να τα... Εδώ είναι η ψυχολογία, έτσι, το γνωστικό κομμάτι της ψυχολογίας, αλλά το ξεχώρισα γιατί αυτά θα δείτε, μας είναι οικεία. Τα έχουμε δει κι αλλού, μπορεί να μην ξέρουμε ότι πέφτουν εδώ πέρα. Και από την άλλη μεριά, το υπόβαθρο για διδασκαλία και μάθηση όλων των θεμάτων, τα συστατικά στοιχεία της γνώσης, αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να κόψουμε τη γνώση σε κομματάκια, τι είδους κομματάκια θα ήταν αυτά. Και επειδή είπα ότι εδώ τα αντικείμενα, η μάθηση σε αντικείμενα μηχανικού δεν υπάρχουν πολλά παραδείγματα, πρέπει να πάμε έξω από την περιοχή μας για να δούμε τι έχουν βρει οι ερευνητές σε άλλες ειδικότητες, σε γενικές δεξιότητες. Τι είναι γενικές δεξιότητες? Το διάβασμα είναι μια γενική δεξιότητα. Όλοι το θέλουμε. Όλοι το χρειαζόμαστε και λίγο σοκαριζόμαστε όταν βλέπουμε ότι οι μαθητές μας, οι φοιτητές μας, δεν έχουν μάθει να διαβάζουν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, οπότε τώρα εδώ είναι το πρώτο πράγμα που θα ζητήσω να κάνετε. Θα κυκλοφορήσω αυτά τα τις 8 στάσεις και θα σας ζητήσω να βάλετε δίπλα μία γραμμούλα. Αν σας αρέσει, βάλετε και δεύτερη, αλλά έτσι. Οπότε, αν ας πούμε ήταν να διαλέξετε τώρα, πριν αρχίσω, να σας έλεγα για ένα μόνο, θα σας πω, μην επιμένετε, δεν θα σας πω, ένα μόνο, έτσι, πιο, μην αρχίσετε, όλα θα πω. Αλλά, έτσι, μπορεί να επιδείξω και κανένα. Είναι σαφές τι ρωτώ εδώ πέρα, έτσι. Μ' ό,τι σας είπα μέχρι τώρα,
που προσέξτε, δεν είναι ό,τι σας είπα, είναι συνδυασμός του τι ξέρετε πριν έρθετε εδώ, του τι σας είπα εγώ, ο συνδυασμός αυτών των δύο δίνει μια προτίμηση, αν είναι δυνατόν βάλτε την εδώ πέρα και μετά θα μετρήσουμε κιόλας. Ωραία! Κανείς δεν αντέχει, μπορείτε και να με κόβετε κιόλας έτσι. Συνεχίζω κάθεκτη. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε ότι θα πάρουμε ένα-ένα. Και ξαναλέω και πάλι, αυτός ο γύρος, τώρα εμείς θα κάνουμε κάποιες τάσεις, εκτός από αυτό το χάρτη, υπάρχει ένας άλλος χάρτης, οπότε υπάρχουν δύο χάρτες για προτιμήσεις. Και υπάρχει ένα κείμενο, 2-3 σελίδων πίσω για κάθε στάση και κάποιες διαλεγμένες φορές. Ξεκινάμε λοιπόν από τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης. Και όταν λέω φιλοσοφία της εκπαίδευσης, τι εννοώ. Εννοώ κάποιες έτσι προτάσεις σε υψηλό επίπεδο, έτσι, για ποια πράγματα, για πολλά πράγματα, για τη μάθηση, το ρόλο του πανεπιστημίου, το σκοπό της εκπαίδευσης. Στο κείμενο έχω απομονώσει κάποια κομμάτια ειδικά για το τι ξεχωρίζει έναν μηχανικό, σχεδιάζω σπουδές μηχανικού και όχι επιστήμονα, ποιες πρέπει να είναι οι διαφορές. Οπότε αυτά τα κείμενα σίγουρα δεν μας πούνε ακριβώς τι να κάνουμε, αλλά μας δίνουν έτσι, μας καθοδηγούν κάπως. Είναι σαν ένας φάρος, όπως βλέπουμε ένα φάρο μακριά και λέμε, οκ, κατά εκεί πάω τώρα, πού θα φτάσω, δεν ξέρω και ακριβώς. Έτσι. Και προφανώς η φιλοσοφία δεν είναι, δεν ξέρω, οι φιλόσοφοι να λένε ότι κάνουν επιχειρήματα και τέτοια, αλλά δεν αποδεικνύουν ακριβώς τα πράγματα. Κάνουν κάποιους συλλογισμούς που αν μας ταιριάζουν, πειθόμαστε, αν όχι, όχι. Για μένα όμως η φιλοσοφία στα καλύτερά της αποκαλείται την ουσία των πραγμάτων. Όταν το πετύχουμε αυτό είναι, ένα ευτύχημα. Και τα κομμάτια που έχω διαλέξει στην επόμενη διαφάνεια, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτού εδώ πέρα του τύπου. Αυτό είναι ένα βιβλίο εξαιρετικό. Αν κάποιος μου λέει ένα μόνο βιβλίο θέλω να διαβάσω, όχι δεύτερο, έτσι που το θέλω λίγο γενικό, θα διάλεγα αυτό. Πιάνουν όλα το ρόλο της εκπαίδευσης γενικά, του πανεπιστημίου και φτάνουν και στη μάθηση και λένε, και εδώ τα ελληνικά δεν βοηθάνε και τόσο, τονίζουν ότι η διάκριση, discernment, αυτό είναι ο όρος που λένε στα αγγλικά, είναι ουσιώδης για τη μάθηση. Και λένε ακριβώς ξεχωρίζεις μια πλευρά όταν διαφοροποιείς μεταξύ ποικίλων πλευρών και εστιάζεις στην πιο σημαντική για την περίσταση. Χωρίς ποικιλία δεν υπάρχει διάκριση. Αυτό λιγάκι εγώ το έχω μεταφράσει, αυτό που λέει ο λαός μας, ένα ίσον κανένα. Ο τρόπος που το μεταφράζω στο μάθημα είναι ότι αν μάθω στα παιδιά ένα εργαλείο για κάθε κατηγορία προβλήματος, δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν έχουν επιλογή, μόλις αναγνωρίσουν, αυτό είναι κάτι, δεν λέω, αλλά αν αναγνωρίσουν τον τύπο του προβλήματος, όταν, okay, αυτό το εργαλείο έχω, αυτό θα εφαρμόσω. Αν όμως για το ίδιο πρόβλημα τους δώσουν 2-3 εργαλεία, αυτό είναι τώρα η διάκριση, πρέπει να διακρίνουν πιο πολλά αυτά τα εργαλεία και τα τρία κάνουν. Δεν θα είναι το ένα άσχημο σε σχέση με το άλλο. Όλα θα λύνουν το πρόβλημα, αλλά το καθένα θα το λύνει με μια διαφορετική πλευρά, με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτή λοιπόν το να διαλέγεις το σημαντικό, να το διαλέγεις από όλα τα υπόλοιπα, είναι κάτι που καλλιεργείται αν κάποιος σου έχει πει ότι είναι σημαντικό. Έτσι, αυτό κάνει η φιλοσοφία. Λες, αν σε πείσει, λες, όχι, αυτό είναι σημαντικό, πώς μπορώ εγώ να το κάνω. Και μετά αρχίζεις και σκέφτεσαι αυτό, παλεγό φάρος, έτσι που σε κατευθύνει. Κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, διατυπώθηκε από το Σούλμαν, εμένα αυτός είναι ο ηρωάς μου εδώ πέρα, Σούλμαν, που υποστηρίζει την ανάγκη, μάλλον διαχωρίζει πρώτα ένα άλλο είδος γνώσης. Λέει, οκ, υπάρχει γνώση του περιεχομένου, υπάρχει και παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου. Και αυτό το ξέρουμε όλοι μας, γιατί ξέρουμε ότι δεν φτάνει να ξέρεις καλά κάτι για να το διδάξεις. Κάτι άλλο χρειάζεται για να το διδάξεις καλά. Ίσως αυτό το άλλο να είναι αυτή η παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου. Λέω ίσως γιατί ο καθένας το σκέφτεται με δικό του τρόπο. Από τη στιγμή που δεν έχει μαζευτεί αυτή η γνώση, δεν μπορείς να πεις ότι κοίτα, εγώ είπαμε είμαι πολιτικός μηχανικός, σε τομέα γεωτεχνικής, να, αυτή είναι η παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου, δεν είναι μαζεμένη και δεν θα είναι και μόνο σήμαντη. Κάποιος θα πει, εγώ θα έβαζα αυτό, εγώ θα έβαζα το άλλο. Ας αρχίσουμε να βάζουμε και τότε συζητάμε.
Άρα λοιπόν εδώ πέρα υπάρχει μια έλλειψη. Δεν ξέρουμε το περιεχόμενο το οποίο διδάσκουμε από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία. Μπορεί να το ξέρουμε, αλλά να είναι στο μυαλό μας και να μην το έχουμε αποτυπώσει γραπτά. Και σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο δημοσιεύουμε και μπορούμε να το συζητήσουμε και με τους συναδέλφους μας. Θα ξαναγυρίσουμε λοιπόν σε αυτό, πρέπει να πάμε τις τάσεις λίγο γρήγορα. Εδώ πέρα, επειδή όλοι μας έχουμε αυτές τις πεποιθήσεις, είπαμε τις επιστημολογικές και παιδαγωγικές πεποιθήσεις, εδώ δίνω και ένα ορισμό της επιστημολογίας, η μελέτη, η θεωρία της φύσης και των βάσεων, της γνώσης, ιδιαίτερα σε σχέση με τα όρια και την ισχύ της. Αν κάποιος φιλόσοφος τα μελετάει αυτά, θα το ορίζει έτσι. Εμείς είπαμε γενικώς τι πιστεύουμε για τη γνώση, έτσι, αυτό. Και πιο εύκολα με ερωτήσεις το ξεκαθαρίζει κανείς αυτό. Μια τέτοια ερώτηση. Η γνώση μεταδίδεται ή κατασκευάζεται. Μια ερώτηση, το σκέφτεται κανείς, απαντάει. Μια άλλη παιδαγωγική αυτοπεποίθηση. Η μάθηση στην καθημερινή ζωή είναι του ίδιου τύπου με τη μάθηση στο σχολείο ή υπάρχει κάποια διαφορά? Για μένα αυτή είναι συγκλονιστική ερώτηση και την έχω βάλει επειδή έχω βρει και την απάντηση, μάλλον έχω βρει μία απάντηση με την οποία συμφωνώ, έτσι δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η σωστή απάντηση. Και η απάντηση με την οποία συμφωνώ είναι στην καθημερινή ζωή μαθαίνουμε από τις προσωπικές εμπειρίες μας, ενώ στο σχολείο μαθαίνουμε από τη συσσωρευμένη γνώση των άλλων. Αυτό εγώ το μεταφράζω ως εξής. Αν χρειάζεται για όλα τα πράγματα να έχω μια δικιά μου προσωπική εμπειρία, αν για όλα τα πράγματα πρέπει να έχω πάει στο εργαστήριο να έχω κάνει ένα πείραμα και δεν μπορώ να το καταλάβω έτσι, να το νιώσω, να μου το εξηγήσει κάποιος ως θεωρία, πιστεύω ότι περιορίζομαι. Άρα λοιπόν, δεν θα έδινα προσωπική άποψη τώρα αυτή, τόση έμφαση στο περίφημο hands-on με το οποίο είναι όλοι ξετρελαμένοι. Έτσι, αυτή τη στιγμή που κάνω κάτι είναι το καλύτερο. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό γιατί η εμπειρία είναι ένα άμεσο πράγμα. Δεν πετάμε την εμπειρία, προφανώς τη θέλουμε. Αλλά είναι να μάθουμε μόνο με τη δικιά μας την προσωπική εμπειρία, αυτό που λέω εγώ. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο και εκεί θα σταματήσουμε. Οπότε η μελέτη στο σχολείο και σίγουρα στο πανεπιστήμιο πιστεύω είναι πιο πολύ εδώ πέρα στη συσσωρευμένη εμπειρία των άλλων. Προφανώς τα θέλουμε και τα δύο. Πάμε τώρα στην τρίτη στάση, που και εδώ έχει γνωσιακές ιεραρχίες και μαθησιακές προτιμήσεις. Μένω λίγο στον τίτλο, γιατί σας είπα τις μαθησιακές προτιμήσεις δεν θα τις αναφέρω καν. Τις έχω συμπεριλάβει επειδή αρκετοί από εμάς τις γνωρίζουμε. Είναι λίγο ύποπτες, δεν έχουν υποστηριχθεί από έρευνα, δεν είναι κάποιο χαρακτηριστικό του ανθρώπου που δεν αλλάζει. Από ό,τι φαίνεται, εξαρτάται πιο πολύ από το αντικείμενο. Κάπου μπορεί να μ' αρέσει να κάνω πράγματα hands-on, κάπου μπορεί να μ' αρέσει να θέλω να διαβάσω κάτι, κάπου μπορεί να μ' αρέσει να συζητάμε μαζί για να βρούμε μια απάντηση, κάπου να πω αφήστε με λίγο μόνη μου να το δουλέψω. Άρα το δικό μου το συμπέρασμα είναι όλα αυτά είναι διαφορετικά εργαλεία και θέλουμε τα παιδιά να μάθουν να τα χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία. Όχι να πούμε, α, τι εργαλείο σου αρέσει, παιδάκι μου, αυτό εδώ πέρα, ξέρω εγώ, το τσιμπιδάκι που σου έδωσα. Όλα τα προβλήματα θα είναι τέτοια που μπορείς να τα τσιμπάς με το τσιμπιδάκι. Περιοριστικό και αυτό. Οι γνωσιακές τώρα ιεραρχίες, και αυτό το συγκεκριμένο έχει βασιστεί σε έρευνα, τώρα να πούμε κιόλας ότι αυτές οι έρευνες των ψυχολόγων σε πολύ μεγάλο βαθμό γίνονται παιδιά σε φοιτητές. Οπότε αυτά που ξέρουμε είναι τα μυαλά των 20χρονών, που μπορεί να μην γίνει και έτσι. Ξέρω εγώ σαν τα δικά μου, τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά αυτό που περιγράφει ο Πέρι, μελετώντας, έκανε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μελέτη σε φοιτητές στην Αμερική, στο Harvard, ότι ξεκινάνε από αυτή τη διαδική αντίληψη σωστό-λάθος και οι δικοί μας λένε ποιο είναι ποιο. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς συνάδελφοι, αλλά οι περισσότεροι φοιτητές μας, φοιτητές που το κάνουν αυτές, πιστεύω ότι είναι σε αυτό το στάδιο. Ότι βρε παιδί μου, εντάξει, τόλισα το πρόβλημα, είναι σωστό. Αυτό. Σωστό. Οκ. Okay. Αυτό. Ποιο είναι το επόμενο στάδιο? Το επόμενο στάδιο είναι ότι για κάτσε, ωραία, το 3 και 5 πάντα θα κάνει 8, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα προβλήματα, είναι και άλλα προβλήματα. Και υπάρχει μια αβεβαιότητα ανάλογα με το αντικείμενο μελέτης. Στις ανθρωπιστικές επιστήμες βλέπουμε και τη διαφορετικότητα για τον άλλον άνθρωπο.
που εμάς μας αφορά, δεν ξέρω αν είσαι μαθητής μας και πρέπει να δουλέψουμε, μας αφορά και μας αυτό. Μετά το επόμενο στάδιο είναι το επικίνδυνο, το στάδιο του σχετικισμού, που λες ότι ο εαυτός μου κάνει το νόημα μόνος του, οπότε ό,τι νόημα κάνεις εσύ, ό,τι νόημα κάνω εγώ, ό,τι νόημα ο καθένας μας θα κάνει ένα νόημα και όλα θα είναι εντάξει. Αυτό, παιδιά, το έχει περιγράψει, τώρα συγγνώμη σας λέω, παιδιά, έτσι, αλλά... Λοιπόν, το έχει περιγράψει πάρα πολύ καλά ένας μαθητής μου, που δίνοντας πίσω τα αποτελέσματα και λέει, παιδιά, αυτή η ερώτηση δεν έχει μία μόνο σωστή απάντηση. Και μου λέει, αφού δεν έχει μόνο μία σωστή απάντηση δική μου, γιατί είναι λάθος. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Και μπορεί τα παιδιά να σφινώσουν εδώ. Στα μαθήματά μου τους πρόχνω έτσι λίγο, βάζω ανοιχτά προβλήματα. Κάποιοι σφινώνουν εδώ, οπότε ό,τι θέλω. Δηλαδή είναι σαν να λες, πάρε ένα νούμερο και συνέχισε. Υπάρχει όμως και το τελευταίο στάδιο και κατά εκεί θέλουμε να πηγαίνουν, όπου σε κάποια φάση έχουν χρονική φάση, έχουν διαμορφώσει κάποιες δικές τους ιδέες, κάποιες δικές τους αξίες, αλλά αφήνουν και ένα περιθώριο ευελιξίας. Μπορούν να κινηθούν εκεί ή να αλλάξουν αργότερα ή να καταλάβουν κάποιον που έχει διαφορετικές ιδέες από αυτούς. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε τα στάδια μιας ορίμανσης, έτσι, μια ορίμανση του πώς σκέφτονται ή πώς θα θέλαμε να σκέφτονται οι φοιτητές μας από τη γνώση. Πάντως αυτά τα στάδια έχουν αποτυπωθεί ερευνητικά. Δεν είναι κάποιος που κάτσε στην καρέκλα του ένας ειδικός και είπε έτσι θα ήθελα να προχωράει ένας φοιτητής. Όχι. Αυτά εδώ πέρα είναι αποτελέσματα έρευνας. Είναι αυτό που λέμε evidence-based, research-based αυτό το πράγμα. Τώρα, η σχέση με τη διδασκαλία του μηχανικού είναι αυτό που σας είπα, ότι έχοντας αυτό σαν ιδανικό, αν το αναγνωρίζω σαν ιδανικό, εγώ το αναγνωρίζω, μπορούμε να βοηθήσουμε τη μετάβαση των φοιτητών μας σε πιο όριμα στάδια, με διαφορετικά προβλήματα, να τους δώσουμε κάποιες ασκήσεις που έχουν αποφάσεις, κάποια προβλήματα στα οποία διαλέγουν ήδη τις παραμέτρους. Αρκετά παιδιά, κάνω το ας πούμε το κανονικό μάθημα, το γνωστικό μου αντικείμενο, θέλετε, έτσι, είναι εφαρμοσμένο, το διδάσκουμε στο 5ο έτος. Ακόμα και στο 5ο έτος, τα περισσότερα παιδιά πιστεύουν ότι τα προβλήματα είναι του τύπου ΑΧ, Β, εσύ θα μου δώσεις τα ΑΒ και εγώ θα σου δώσω το Χ. Οπα, εσύ θα μου τα βρεις τα Α και Β και θα μου τα τεκμηριώσεις και γιατί είναι καλές τιμές αυτές. Τώρα, σε επίπεδο προγράμματος, είπαμε ότι δεν θα πούμε κάτι για το πρόγραμμα, το αφήνουμε εκτός, αλλά ιδανικά θα θέλαμε να είχαμε δομήσει έτσι τα μαθήματα, ώστε αυτή η ορίμανση να γίνεται από αυτή τη διαδοχή των μαθημάτων. Και αυτά που λέμε εδώ, προφανώς, δεν είναι τίποτα καινούργιο, έτσι. Είναι οργανωμένα πράγματα που τα ξέρουμε, μπορούμε να μην τα έχουμε δει έτσι γραμμένα, αλλά ουσιαστικά τα κάνουμε στα προγράμματα σπουδών μας. Αυτό το περίφημο θέμα που βάζουμε στο τελευταίο χρόνο, έτσι, που παίρνουν από όλα τα μαθήματα και τα συνδυάζουν, εδώ πέρα είναι έτσι αυτή η σταδιακή εξέλιξη που στο τέλος τους αφήνεις έτσι κάπως προστάτευτους για να αναπτύξουν και κάποια πρωτοβουλία. Άρα αυτά τώρα που λέμε εδώ δεν είναι ότι κάποιος, είχα διαβάσει ένα βιβλίο που έλεγε ότι αν σε ένα απομονωμένο νησί έδινες τους ηθαγενείς, τους κανόνες, έδειχνες το τένις. Κάπως αυτοί με τα χρόνια θα βγάζανε τους ίδιους κανόνες τένις που έχουμε κι εμείς. Μα τους ίδιους κανόνες εννοώ όπως ακριβώς μετράμε, αλλά πώς παίζουν, σαν το μπάκχαν το ένα το άλλο. Οπότε, αντί να αφήσεις να τα ξεκινήσει κάποιος από την αρχή και να τα βρει, του τα μαζεύεις εδώ πέρα και λες, κοίτα, έτσι μπορείς να πας λίγο πιο γρήγορα. Κάπως αυτό το νόημα έχει αυτή εδώ η παρουσίαση. Μια επίσης πολύ γνωστή γνωσιακή ιεραρχία θα έχετε ακούσει την ταξινομία Bloom, είναι αυτό που σχεδόν όλοι το έχουμε ακούσει, το έχει χρησιμοποιήσει το American Society of Civil Engineers, οπότε από εκεί το έμαθε νομίζω περισσότερος κόσμος. Το αναφέρω εδώ γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθίσαν κάποιοι σοφοί το 1956 και είπανε αυτή είναι η γνώση είναι το κατώτερο, κατανόηση μετά, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση. Όμως η εμπειρία, η έρευνα δηλαδή, δεν έδειξε ότι τέτοια είναι η σειρά. Ναι, αυτά τα πρώτα έτσι είναι, αλλά για τα υπόλοιπα έδειξε ότι μάλλον είναι ανάποδα. Άρα η ταξινομία που τώρα ακολουθούμε και μπορεί να υπάρξει κάτι άλλο, έτσι, είναι τούτη εδώ, η οποία επιπλέον έχει, βλέπετε, έχει εγκαταστήσει τα ουσιαστικά με ρήματα. Το ρήμα το καταλαβαίνουμε κάπως πιο καλά, έτσι, είναι μια ενέργεια.
Και εδώ είναι λίγο πιο εύκολο να το καταλάβουμε. Θυμάμαι, είναι το απολύτως, άμα πια δεν θυμάμαι και τίποτα, αλλά μπορεί να θυμάμαι κάτι χωρίς να καταλαβαίνω, έτσι, το ξέρουμε όλο αυτό. Αυτό έχει άμεση εφαρμογή στην διδασκαλία, έτσι ορίζουμε μαθησιακά αποτελέσματα, χρησιμοποιούμε αυτά τα ρήματα σαν οδηγούς, για να σκεφτούμε τα συγκεκριμένα κατάλληλα για το μάθημά μας ρήματα που εκφράζουν ελέγξιμες ενέργειες για κάθε κατηγορία. Ας πούμε το καταλαβαίνω, τι εννοείς καταλαβαίνω, είναι ένα παράδειγμα. Okay. Δεν μπορώ να δώσω ορισμό που είναι το πιο δύσκολο, δεν πειράζει, δώσω μου ένα παράδειγμα. Το αξιολογώ που είναι έτσι αρκετά υψηλό, εκεί ελέγχω, κριτικάρω, ανώτερο επίπεδο. Πάμε τώρα στην έλλειψη που με έχει ζωήσει πιο πολύ. Όταν έγραφα αυτόν τον γύρο, γιατί με ζόρισε, γιατί είναι τα πράγματα με τα οποία δεν θα ήθελα να ασχοληθώ σαν καθηγήτρια, αυτό καταλαβαίνω τώρα. Τα κίνητρα, οι μεταγνωσιακές και κοινωνικές πλευρές της μάθησης. Ας πούμε για τα κίνητρα, θυμάμαι που έλεγα, τώρα μιλάμε για 20 χρόνια πριν, αχ, ευτυχώς που διδάσκω δημοτικό. Δεν έχω καμιά όρεξη να κάθομαι, να... Ελάτε παιδάκια και να κάνω κολπάκια και να κάνω τέτοια. Εγώ θα πω αυτά που έχω να πω και το σωστό παιδί θα πάρει ό,τι πρέπει. Τέλος πάντων, σε αυτό έχω αλλάξει. Έχω αλλάξει γνώμη και έχω αλλάξει γνώμη γιατί είδα ότι περνάει από το χέρι μου. Ενώ μέχρι τότε πίστευα ότι δεν παίρνει από το χέρι μου. Γι' αυτό δεν ήθελα να ασχοληθώ. Τι μπορώ να κάνω εγώ. Λοιπόν, μεταγνωσιακός, τι είναι η μεταγνώση, είναι η επίγνωση, η ανάλυση των δικών μας διαδικασιών μάθησης και σκέψης. Οπότε είπαμε επιστημολογία, είναι τι πιστεύω εγώ για τη γνώση γενικώς, τη γνώση γενικώς και ορίστως, ενώ οι μεταγνωσιακές πλευρές της μάθησης είναι τι σκέφτομαι εγώ για τη δική μου τη μάθηση. Σαν να έχω βγει απ' έξω και να με βλέπω σαν έναν παρατηρητή και να λέω, α, ναι. Σου αρέσει να δουλεύεις με σχήματα, δεν σου αρέσουν τα λόγια, όλα αυτά, είσαι μέτρια σε αυτό, είσαι καλή σε εκείνο. Η έρευνα λέει ότι όλα αυτές είναι ταμπέλες που δεν πρέπει να δίνουμε, αλλά παρόλα αυτά, έτσι, όλα αυτά είναι στο μυαλό μας. Οπότε από αυτή τη στιγμή που υπάρχει στο μυαλό δεν μπορείς να πεις ότι αυτό είναι κακό και κάλυπτο. Αυτό είναι, σας είπα, αν θέλετε να διαβάσετε ένα βιβλίο, σας είπα ποιο είναι, έτσι γενικό. Αν θέλετε να διαβάσετε ένα πολύ χρηστικό βιβλίο, διαβάστε τούτο εδώ. Εκεί κάπως έτσι πήρα πάνω μου, γιατί λέει τα εσωτερικά κίνητρα, τι είναι, ο καθένας έχει μια υποκειμενική αξία του στόχου. Και, προσέχετε, και οι προσδοκίες επιτυχίας. Όλα αυτά επηρεάζουν τα κίνητρα. Εμείς τώρα τι μπορούμε να επηρεάσουμε. Μπορούμε να επηρεάσουμε την υποκειμενική αξία του στόχου. Αν κάποιος δεν θέλει να γίνει πολιτικός μηχανικός, εγώ τι μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα, αλλά λένε στη βιβλιογραφία, αν είναι να βάλω ένα υποθετικό παράδειγμα ή να βάλω ένα ρεαλιστικό παράδειγμα, βάλει ένα ρεαλιστικό παράδειγμα. Σίγουρα έτσι, αυτό θα βοηθήσει αμέσως. Το πόσο δεν το ξέρουμε. Αυτό όμως, παιδιά, μπορούμε να κάνουμε. Είναι οι προσδοκίες επιτυχίας. Αυτό ακόμα δεν ξέρω εσείς εδώ πέρα. Αλλά στη δικιά μου τη σχολή υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που σημαίνει ότι καθηγητής που κόβει είναι καλός καθηγητής. Εγώ κόβω πολλούς γιατί έχω ψηλά στάνταρτ. Άρα λοιπόν, λίγο κόβουν τα ποδάρια των παιδιών όταν πάνε σε ένα διαγώνισμα και ξέρουν ότι θα περάσει το 20%. Σου λέω, εγώ θα είμαι στο 20%. Δεν κατεβαίνω στο διαγώνισμα. Λοιπόν, αυτό μπορούμε να το επηρεάσουμε χωρίς να κάνουμε το μάθημα εύκολο. Τέλος πάντων, το αφήνω έτσι. Λοιπόν. Πρώτο χρηστικό σουβενίρ. Αυτό το άρθρο των Kruger and Dunning, αυτό παιδιά μου το έστειλε ένας φίλος που είναι και συνάδελφος, το διάβασε στη Wikipedia. Αυτό είναι ένα επιστημονικό άρθρο που έχει φτάσει σε επίπεδο καθημερινότητας. Το έλεγα σε μια απόφυτό μας, μου λέει, το συζητούσαμε με τους φίλους μου τις προάλλες. Είναι The Kruger Dunning Effect. Δεν είχε το άρθρο, τη το έστειλα. Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Καλά, έχει καταπληκτικό τίτλο, δεν ξέρω, έτσι είπα από έτσι, μαζεμένο, ωραιότατο. Η βιβλιογραφία έχει δείξει πέραν κάθε αμφιβολίας ότι οι φοιτητές υπερεκτιμούν, κατά μέσο όρο, τις δυνατότητες τους. Όχι όλοι, αλλά κατά μέσο όρο τις υπερεκτιμούν. Λοιπόν, το ενδιαφέρον ποιο είναι, αυτό ήταν γνωστό. Αυτό που δείξανε αυτοί εδώ πέρα είναι τους χωρίσανε σε τεταρτημόρια και βρήκανε ότι το κατώτατο τεταρτημόριο υπερεκτιμούν κατά πάρα πολύ τις ικανότητες τους. Δεν μπορείς
σχεδόν να συνεννοηθείς με αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος πιστεύει ότι φτιάξει κάτι καταπληκτικό και στον Ισκόπς. Και θα ξεκινήσω, θα πω γι' αυτό, γιατί για μένα αυτή ήταν η χρηστικότητα αυτού του άρθρου. Άρα λοιπόν, σε αυτή τη μεταγνωσιακή πλευρά, η ικανότητα για αυτοαξιολόγηση, αυτό που σας έλεγα, είναι καλή σε αυτό, δεν τα πάω καλά, είναι πολύ σημαντικό. Οι κοινωνικές πλευρές, το είπαμε και πριν, κάποιους τους αρέσει να μαθαίνουν έτσι μόνο αμμονίες, κάποιοι κοινωνικά, κάποια ταιριάζουν πιο καλά από μόνο τους τα θέματα τα ίδια. Οπότε εδώ η σχέση με τη διδασκαλία, πιστεύω ότι είναι αυτή η καλύτερη κατανόηση των φοιτητών, αλλά δεν το λέω έτσι τελείως φλού, ότι κάπως τους καταλαβαίνω καλύτερα. Έχοντας διαβάσει αυτό το άρθρο, μπορώ επιτέλους να καταλάβω αυτό που σας είπα ακριβώς, τα παιδιά που έρχονται και λένε, μα καλά, εγώ κόπηκα εδώ. Πίστευα μέχρι τότε ότι αυτοί που έρχονται, που είχαν γράψει, συγγνώμη, βλακίες, και λέγανε, μα δεν μπορεί να μην μου έχεις βάλει τίποτα γι' αυτό. Εγώ, αν ήμουν τελείως ελεύθερη, χωρίς politically correct πράγματα και παρόλο που γραφόμαστε, θα έλεγα «Πούστ βρε, που μου κάνεις παζάρια», πίστευα ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν, σου λέει, «Ζήτα, ζήτα, κάτι θα πάρω». Και εγώ, δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό δεν μπορούσα να το πιστέψω. Οπότε τώρα πιστεύω ότι όχι μόνο έχω καλύτερη κατανόηση, αλλά με τα χρόνια έχω και λίγο καλύτερα εργαλεία να ασχοληθώ με αυτούς τους φοιτητές που δεν είναι τα στέργια, γιατί τα στέργια δεν με χρειάζονται εμένα. Τα στέργια όποιους και να έχουν, στέργια θα είναι. Εκεί στο μέσο όρο να πάρεις κάποιον και να τον πουνίσεις και να το κάνεις λίγο καλύτερο, αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο, κατόρθωμα. Πού είμαστε τώρα εδώ πέρα? Α, τα συστατικά στοιχεία της γνώσης. Αυτό θα μπορούσα να το είχα αφήσει και έξω, γιατί είναι λίγο από άποψη περιεχομένου, ίσως είναι ένα μικρό μεζεδάκι. Και επίσης, μπορεί να ενοχλήσει κάποιους το περιεχόμενο. Ποιους θα ενοχλήσει? Αυτούς παιδιά που έχουν επιστημολογικές πεπιθήσεις ότι γνώση είναι κάτι το ολιστικό, το ενιαίο και δεν μπορείς να την κόψεις, έτσι. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι λίγο ψιλοκαρτέσιος, κόβει εκεί κομματά του. Προφανώς χάνεις όταν κόψεις κομματάκια, αλλά πιστεύω ότι αυτό που κερδίζεις είναι περισσότερο από να μην κόψεις. Για να δούμε λοιπόν πώς κόβουν την γνώση σε κομματάκια ερευνητές της γνωσιακής ψυχολογίας. Αποσυναρμολογούν λοιπόν τη γνώση σε διάφορες κατηγορίες, που αυτό είναι το, ίσως αυτό πρέπει να το έχω πει στην αρχή, αλλά και τώρα δεν είναι. Το κακό με τη βιβλιογραφία της εκπαίδευσης για μας είναι ότι δεν είναι τόσο ντεκλαρέ τα πράγματα όσο είναι σε τα θέματα των μηχανικών. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Κάποιος λέει αυτό, κάποιος λέει το άλλο. Και δεν υπάρχει το σωστό, ποιο είναι παιδιά αυτό που λέγαμε. Εντάξει, είναι διαφορετικές πλευρές του ίδιου πράγματος. Ποιο τους ταιριάζει, το παίρνεις. Αυτοί που έτσι έχουν στο μυαλό τους κομπιούτερ, τους αρέσει αυτό το σπάσιμο της γνώσης. Έχω τη δηλωτική τη γνώση, ξέρω κάποια πράγματα. Έτσι. Και υπάρχει και η διαδικαστική γνώση. Τι κάνει ο υπολογιστής? Του δίνεις κάποια δεδομένα και του δίνεις κάποιους κανόνες. Αυτό. Έχει τα δεδομένα και με τους κανόνες παίζει με τα δεδομένα. Αυτή είναι η διαδικασία που σου δίνει κάποια αποτελέσματα. Αυτή είναι η εικόνα που ταιριάζει στο τι κάνει ο υπολογιστής. Κάποιος άλλος θα πει ναι, αλλά αυτή η δηλωτική γνώση δεν είναι όλη η ίδια. Και αυτοί που το λένε αυτό, τις πάνε παραπέρα σε πραγματολογική γνώση, σε γνώτας το πούμε έτσι, και σε ενοιολογική γνώση, δηλαδή, okay, ξέρω κάποια πράγματα, αλλά δεν τα ξέρω ξεκομμένα, ξέρω και πώς συνδέονται μεταξύ τους. Οπότε, αν πάμε λίγο πίσω στις γνωσιακές ιεραρχίες, ίσως το βλέπουμε ότι αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο να ξέρουμε πώς συνδέονται μεταξύ τους τα πράγματα από το να τα ξέρουμε έτσι ξεκομμένα το ένα από το άλλο. Εδώ πέρα η εφαρμογή στη διδασκαλία του μηχανικού, αν συμφωνούμε με αυτά τα πράγματα, γιατί πιστεύω δεν χρειάζεται να συμφωνούμε και καλά, η μεγάλη ερώτηση είναι, θέλουμε οι τρόποι εξέτασης να τα αξιολογούν όλα αυτά τα είδη της γνώσης? Αυτή είναι μια ρητορική ερώτηση, αλλά δεν είναι καλή ρητορική ερώτηση, γιατί είναι σαν να λέω ναι, πρέπει να θέλουμε. Αλλά μπορεί να πει κανείς ότι, στα διαγωνίσματα θα εξετάζω μόνο τη διαδικαστική γνώση και νομίζω ότι
οι περισσότεροι από εμάς σε σχολές μηχανικών αυτό κάνουμε, ασκήσεις βάζουμε και ασκήσεις λένε τα παιδιά, που έχουν μια απάντηση, διαδικαστικά. Κάποιοι μπορεί να αξιολογούμε και θεωρία με κλειστά βιβλία. Οπότε αξιολογούμε την πραγματολογική γνώση. Γέλασα λίγο γιατί τσακώνουμε μερικούς συναδέλφους που μου φαίνεται λίγο παράδεκτο να έχουμε διαγωνίσματα με κλειστά βιβλία σε σχολές μηχανικών, αλλά τέλος πάντων. Και τουλάχιστον στα τελευταία τα χρόνια, αυτό πιστεύω ότι μας ξεφεύγει, η νεολογική γνώση, το τι ιδέες έχουν οι ίδιοι φοιτητές και σε αυτό στην συνέχεια έχουμε ακόμα κάποια ώρα, θα πω πιο πολλά. Αυτό θα το επιδείξω λιγάκι. Είναι μια εφαρμογή ενός άλλου τρόπου σπασίματος της γνώσης. Εδώ πέρα σπάω κάτι που πρέπει να γίνει, κάνω μια ανάλυση έργου. Αυτή είναι μια διαδικασία που ακολουθεί κάποια στάδια στην διδακτική. Το κάνουμε για σύνθετα έργα, αλλά αυτή την ωραία αναλογία θέλω να σας την πω εδώ. Τούτα εδώ τα δύο τα αδέρφια. Έχουν κάνει αυτή την αντιστοιχία με τα βοηθητικά τροχουλάκια στα ποδηλατάκια των παιδιών. Που λένε ότι όταν ο αρχάριος ξεκινήσει κάτι, πρέπει λίγο να τον βοηθήσεις. Πρέπει να το σπάσεις έτσι, σε βηματάκια και κανόνες. Αυτά τα βηματάκια και οι κανόνες είναι τα τροχουλάκια. Για κάποιο χρόνο τα θέλει. Και όταν πια γίνει καλός, όχι μόνο δεν τα θέλει, αλλά τον εμποδίζουν κιόλας τα τροχουλάκια και πρέπει να τα κάνεις στην άκρη. Και όταν τα κάνεις στην άκρη, τώρα ποιο είναι, το έχει ξεχάσει κιόλας. Οπότε όταν είσαι πια μεγάλος και τρανός, εμπειρογνώμονος και του λες ποια ήταν αυτά, δεν ξέρω, εγώ απλώς το κάνω. Τέλος πάντων, με βάση αυτό θα το δείξω, είναι κάποια δουλειά που έχουμε κάνει με ένα συνάδελφο, ακολουθήσαμε αυτή τη διαδικασία για να φτιάξουμε κάποια βηματάκια και κανόνες για τη μοντελοποίηση. Πώς πας από κάτι πραγματικό σε κάτι απλοποιημένο που μπορεί να γίνει σχήμα και να το λύσει κανείς. Την παρουσίαση θα την έχετε, τα πάντα τα έχετε, οπότε μπορώ να το επιδείξω αυτό. Και πάω στην καρδιά της θεωρίας μάθησης και τα πλαίσια διδασκαλίας, στην καρδιά του γενικού μέρους είμαστε ακόμα. Οπότε εδώ πέρα να καθυστερήσω λίγο με λίγο νεράκι, γιατί είμαστε στην καρδιά. Εδώ είναι σημαντικό, είπαμε τι είπαμε, γυράσκωα ή μανθάνων, έτσι, οπότε υιοθετούμε την πλευρά του μανθάνοντος. Και αυτό που λέει η βιβλιογραφία, σας είπα ότι δεν πολύ συμφωνούν μεταξύ τους, αλλά σε αυτό λίγο πολύ όλοι έχουν συμφωνήσει. Και σε τι έχουν συμφωνήσει, αυτό που σας είπα από την αρχή, ότι όταν ακούτε κάτι, αυτό που ακούτε το συνδυάζετε με άλλα πράγματα που ξέρετε και κάνετε ένα χταρμά. Είναι μια ωραία σύνθεση, έτσι, γιατί μπορεί να βγει ανάμεσα στο μεχταρμά και στη σύνθεση, υπάρχει ένα φάσμα που μπορεί να είμαστε οπουδήποτε χωρίς να ξέρουμε πού είμαστε, αν δεν έχουμε βρει από πριν τι έχουν στο μυαλό τους οι μαθητές. Άρα λοιπόν εδώ το μήνυμα είναι ότι οι διδακτικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών. Πρώτερες αντιλήψεις, παρανοήσεις, μισές γνώσεις, τμηματικές γνώσεις, όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Ένας δάσκαλος στη διδακτική του ζωή δεν μπορεί να τα γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Κάποια τα βρίσκει με τον καιρό. Κάποια άλλα βρίσκονται στη βιβλιογραφία, κάποια άλλα δεν βρίσκονται ακόμα πουθενά. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο τι λέμε, είναι και τι δεν λέμε. Αν δεν έχουμε πάρει κάποια πράγματα υπόψη μας, θα καταλάβουν κάποια πράγματα τα παιδιά που δεν είναι απαραίτητα αυτό που εμείς θέλουμε. Με το μα δεν σου είπα, ωραία, μου είπε αυτό, αλλά δεν μου είπε και το άλλο. Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ καλές οδηγίες που λένε πήγαινε εκεί και κάποιοι άλλοι. Και πρόσεχε, όταν δεις αυτό, μην πας από εκεί. Τέτοιου τύπου είναι αυτή η νουθεσία. Εδώ πέρα τώρα φτάνω σε ένα άλλο χρηστικό σουβενίρ. Αυτό, παιδιά, είναι ένα άρθρο που το διάβασα στο Βήμα. Παρέπεμπε κάπου στους New York Times, πάω στους New York Times και δεν είναι καταπληκτικός τίτλος. To really learn, quit studying and take a test. Το διάβασα αυτό το πράγμα, τίποτα, New York Times, έτσι, δεν διάβασα κανένα επιστημονικό άρθρο και υποσχέθηκα του εαυτού μου, θα τελειώνεις κάθε μάθημα με μια ερώτηση. Θα τελειώνεις κάθε μάθημα με μια ερώτηση. Χρόνια πριν ήταν αυτό, το 11, ζορίστηκα να το κάνω λιγάκι, αλλά σιγά σιγά το καταφέρνω.
Τι με κράτησε εκεί να το κάνω αυτό παρόλο που ήταν ζώρικο, το ίδιο το άρθρο που διάβασα ένα χρόνο πριν, που τι λέει βρε παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα. Κάθε φορά που ανακαλούμε γνώση, αυτή η γνώση αλλάζει και η ικανότητα να την ξαναχτίσουμε στο μέλλον βελτιώνεται. Αυτό το λέω και στην τάξη μου και τους λέω ότι αν εγώ φυλάξω ένα δεκάρικο, ένα ευρώ δηλαδή, 10 ευρώ στο σιρτάρι μου και λέω για να δω είναι ακόμα εκεί και το ανοίγω 10 ευρώ, πάω λίγο 10 ευρώ, οκ, okay, δεν πρόκειται να βδατήσει ποτέ επειδή εγώ ανοίγω το σιρτάρι, αν όμως φυλάξω μια γνώση, κάθε φορά που πάω θα βρίσκω παραπάνω, δηλαδή το λέω και μου έρχεται να κλαίω, έτσι, πραγματικά τώρα δεν πολύ αστείευομαι. Αυτό ακριβώς σου λέει, ότι αυτή η διαδικασία της ανάκλησης ισχυροποιεί τη γνώση. Οπότε λοιπόν είπα, βάστα Μαρίνα, είναι δύσκολο να βρεις αυτές τις ερωτησούλες, γιατί αυτές τις ερωτησούλες πρέπει να τις βάζω μέσα στο μάθημα και να είναι και σύντομες, όχι η λύση μια άσκηση να περιμένω 15 λεπτά να τη λύσεις. Οπότε λοιπόν, στον αυτόν που δεν έχει ακόμα πιστέψει, θα του πω, διάθεσε τη διδασκαλία σου με συχνές διερευνητικές ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, πανδύσκολο, πανδύσκολο. Όσοι από εσάς παίρνετε Massive Online Open Courses, MOOC στο διαδίκτυο, θα έχετε δει αυτό το πράγμα. Κάθε 5-6 λεπτά σταματάει, σου πετάει τέτοιες ερωτησούλες. Κάποιες είναι χαζούλικες, κάποιες όμως είναι εξαιρετικές. Το να κάνεις εξαιρετικές τέτοιες ερωτήσεις είναι δύσκολο. Αλλά να ξέρεις πόσο καλό είναι, το κάνεις. Λοιπόν, εδώ ένα άλλο χρηστικό σουβενίρ. Αυτό είναι ένα πλαίσιο διδασκαλίας. Τι είναι τα πλαίσια διδασκαλίας? Ενώ πριν υιοθετούσαμε την πλευρά του μαθάνοντος, τώρα έχουμε πάρει την πλευρά του διδάσκοντος, ο οποίος, εντάξει, ο Λέρνερ είπαμε να τον βάλουμε στο κέντρο του σύμπαντος, αλλά ο δάσκαλος πρέπει να τα οργανώσει όλα, να μην το ξεχνάμε. Και αυτό, και αυτοί εδώ οι άνθρωποι έχουν ένα πάρα πολύ καλό πλαίσιο διδασκαλίας που σου λέει πώς αρχίζεις, βρίσκεις τις μεγάλες ιδέες. Πάνε δύσκολο. Πώς θα τις βρεις τις μεγάλες ιδέες άμα ζορίζεσαι? Ρώτα κάποιες ουσιώδεις ερωτήσεις. Αυτό προσπάθησα και το έκανα πιστεύω με αρκετή επιτυχία στο μάθημα που διδάσκουμε. Εμείς το λέμε περιβαλλοντική γεωτεχνική, αλλά είναι αυτό που κάνουμε εδώ πέρα με τους συναδέλφους. Είναι λιπασμένοι χώροι, αυτό είναι το μάθημα. Και η πρώτη ουσιώδης ερώτηση είναι άμα κάποιος πει: OK, εσύ κάνεις αυτό το μάθημα, γιατί το κάνεις? Και τι έγινε δηλαδή να ρηπανθεί λίγο το υπόγειο νερό? Ποιος είναι ο κίνδυνος, ρε παιδί μου? Η δεύτερη ουσιώδης ερώτηση, πού θα πάει ο ρήπος, πώς θα συμπεριφερθεί? Εδώ πέρα του λες τα πάντα. Ροή, αλληλεπίδραση φάσεων, έτσι μας, τρανσφερ, μεταφορά, όλα αυτά είναι κρυμμένα εδώ. Έτσι. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τον κίνδυνο? Τεχνολογίες αποκατάστασης. Και εδώ είναι ο εμπειρός. Δηλαδή, τον πας πια να γίνει το εξπερ. Πότε τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα, πότε ζώρικα και γιατί. Αυτό είναι το δύσκολο. Έτσι. Αυτό θα το μάθει. Τέλος πάντων, στον δρόμο, αλλά ας έχει αρχίσει αυτό το μάθημα. Ας έχει δει με κάποια περιστατικά, ποια περιστατικά είναι δύσκολα και τι εννοούμε να κάτι να είναι δύσκολο. Τώρα, αν κάποιος άλλος, εδώ δύο συναδέλφους έχω, μου βάλει μια λίστα δίπλα, μια άλλη και μια άλλη, και έχουμε τρία σετάκια από ουσιώδεις ερωτήσεις, δεν θα ήταν θαύμα αυτό? Γιατί δεν μπορεί τα μυαλά να είναι ίδια. Δεν είναι μόνο σήμαντη αυτή η λίστα των ουσιωδών ερωτήσεων. Αλλά είναι όπως έλεγε και το παιδί. Ναι, αλλά κάθε λίστα δεν είναι και λίστα ουσιωδών ερωτήσεων. Πού πάμε τώρα? Γιατί να πάμε σε μάθηση σε άλλες ειδικότητες όταν εμείς είμαστε μηχανικοί? Νομίζω σας το είπα, επειδή εδώ δεν θα βρείτε πολλά. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να πάμε αλλού για να εμπνευστούμε. Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί τα δικά μας, ευτυχώς, είμαστε ένα εφαρμοσμένο αντικείμενο. Πατάμε πολύ σε φυσική, πατάμε σε χημεία, πατάμε στα μαθηματικά και αυτά έχουν ερευνηθεί. Όχι ακριβώς σε επίπεδο πανεπιστημίου, αλλά εμείς δεν χρειαζόμαστε γνώσεις απαραίτητα σε επίπεδο πανεπιστημίου και λύκειο είναι μια χαρά. Και θέλω λίγο εδώ πέρα να σας πω αυτές τις, να αρχίσω να λίγο να σας πάω προς το δρόμο του να δούμε τι έχουν, πώς βλέπουμε τι έχουν τα παιδιά μέσα στο μυαλό τους. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχει γίνει αρκετή τέτοια δουλειά σε επιμέρους θεματικά παιδιά, όχι τα δικά μας. Εδώ πέρα, αν θέλετε, προσέξτε με λιγάκι, είναι λίγο σημαντικό αυτό που θέλω να σας πω σε αυτή τη διαφάνεια. Λέει εδώ πέρα ότι έχουμε πρόσβαση σε αυτή την προϋπάρχουσα γνώση των φοιτητών, των μαθανόντων, αν φτιάξουμε κατάλληλες, ποιοτικές, διαγνωστικές ερωτήσεις. Πάλι αυτό που σας είπα, έτσι, η δυσκολία του να φτιάξεις ερώτηση
η οποία να είναι και απλή, να μπορεί να την καταλάβει ο καθένας. Όπως ήταν τα ουσιώδη ερωτήματα, δεν χρειαζόταν να ξέρω περιβαλλοντική γεωτεχνική για να τα καταλάβει. Εδώ λοιπόν τώρα βλέπετε δύο ερωτήσεις. Ποιο είναι το σχήμα της γης? Έχουμε πάει ακόμα πιο πίσω, εδώ δεν είμαστε καν. Έτσι, έχουμε πάει σε δημοτικό για να εξηγήσω τι θέλω. Εδώ μείνετε λιγάκι μαζί μου. Δύο ερωτήσεις λοιπόν. Ποιο είναι το σχήμα της γης? Δεύτερη ερώτηση. Αν περπατούσατε για πολλές μέρες σε ευθεία γραμμή, πού θα καταλήγατε? Ήταν δύσκολη ερώτηση να τη σκεφτεί κανείς και κάποιος μπορεί να πει και γιατί να το πεις έτσι περίεργα, ρε παιδί μου, τι φταίει το ποιο είναι το σχήμα της γης? Θα σας πω τι φταίει και θα το καταλάβετε βλέποντας αυτή την εικόνα από έρευνα που έχει γίνει στο τι εικόνα έχουν τα παιδιά για τη γη. Αυτή είναι μια πολύ λογική εικόνα. Βλέπουμε τον πάτο που πατάμε, βλέπουμε το θόλο, έτσι, και είναι μενά, βεβαίως. Στο λύνει, έτσι που μας το έχουν πει. Και εμείς πατάμε εδώ, στη γη, στο έδαφος τέλος πάντων, και είμαστε μέσα της. Βλέπετε λοιπόν ότι για το παιδί που έχει φτιάξει αυτή την εικόνα, και αυτό δεν είναι παραμύθι, υπάρχει στο μυαλό του παιδιού, έτσι. Αυτή εδώ πέρα η ερώτηση θα δώσει τη σωστή απάντηση, θα σου πει στρογγυλή και θα πει, ωραία, τόμα, πάμε παρακάτω. Ενώ εδώ αυτή δεν του έχει, δεν τον ταΐζει την απάντηση. Τον βάζει να σκεφτεί και αυτή η σκέψη θα δώσει μια άλλη απάντηση και θα αποκαλύψει αυτό εδώ πέρα το σχήμα. Άρα πρέπει λίγο να μάθουμε να ρωτάμε τέτοιες ερωτήσεις και το ωραίο είναι ότι τα παιδιά μπορούν να καταλάβουν πολύ καλά τα παιδιά κάθε ηλικίας, να καταλάβουν τη διαφορά ανάμεσα στις ερωτήσεις. Και αυτή είναι μια πραγματική ερώτηση. Αυτή την έχω ακούσει και από τα παιδιά μου. Και πρέπει να πω το αντίθετο. Μην προσπαθείς να θυμηθείς τι έχεις μάθει σε προηγούμενα χρόνια. Πες μου τι σου έρχεται. Γιατί αυτό που σου έρχεται, αυτό να πιστεύει. Όταν έρθει το διαγώνισμα, θα σου πει αυτό που θες. Αλλά όταν τελειώσει το διαγώνισμα, θα ξαναγυρίσεις αυτό που πραγματικά πιστεύει. Κάτι που μας αφορά εμάς πάρα πολύ εδώ. Τι πιστεύουν οι φοιτητές για τη φύση του διαλυμένου ρήπου στο υπόγειο νερό? Γιατί μπορεί να σε νοιάζει αυτό? Γιατί κάποιος φοιτητής μου νόμιζε ότι ο διαλυμένος ρήπος είναι σαν μικρές χαντρούλες, οπότε όσο διαρρέει ο διαλυμένος ρήπος, αυτές οι χαντρούλες σιγά σιγά θα βουλώσουν τα κενά του εδάφους. Αυτό βέβαια δεν μου το είπε έτσι. Ξεκίνησε να μου λέει ότι μα όσο προχωράει η διαρροή θα μικραίνει η περατότητα. Και εγώ το κοιτάω έτσι, και γιατί να μικραίνει η περατότητα? Πες. Είχε αυτή την εικόνα. Τι σχέση αυτό με τη βιβλιογραφία? Κοιτάξτε, παιδιά, τόσα χρόνια πριν αυτοί οι άνθρωποι έχουν δημοσιεύουν ένα άρθρο που λένε είναι το άτομο του χαλκού ευπλαστό. Και λένε ότι μα βέβαια αυτή είναι μια κλασική παρανόηση. Τα παιδιά πιστεύουν ότι το στερεό, το υγρό, το αέριο είναι, που είναι ιδιότητα της ύλης όταν έχω πολλά μόρια μαζί, πιστεύουν ότι χαρακτηρίζει και το ίδιο το άτομο και το ίδιο το μόριο. Δεν το ξέρουν ότι δεν είναι ιδιότητα στην ατομική κλίμακα αυτό. Άρα λοιπόν, εγώ μετά την ιστορία με το φοιτητή και αφού διάβασα αυτό, λέω, για κοίτα, αν σκεφτείς τον ελληνικό καφέ ή τον εσκαφέ, αυτό δεν είναι καλό μοντέλο για το διαλυμένο ρήπο. Αυτό να έχει στο μυαλό σου. Που ήταν στερεό πριν και μετά που διαλύθηκε, τέλος. Δεν το βλέπεις, πουθενά δεν βλέπεις κάτι στερεό. Μάθησε αντικείμενα μηχανικού αυτά, επειδή έχει περάσει η ώρα, θα τα επιδείξω λιγάκι, γιατί είναι τελείως γεωτεχνικά. Εδώ πέρα δεν υπάρχει κανείς γεωτεχνικός. Μπορείτε να τα δείτε με μόνοι σας. Εδώ και εδώ έτσι μου έχει φύγει το κεφάλι να τη βρω την ερώτηση. Ποιος τείχος θα έχει θα υφίσταται την μεγαλύτερη δύναμη. Το πολύ ενδιαφέρον της απάντησης είναι ότι οι φοιτητές δίνουν, λένε ότι αυτή είναι η σωστή απάντηση, και αυτό δίνουν. Αλλά όταν τους ρωτάς και γιατί δίνεις τη σωστή απάντηση, λένε γιατί το νερό είναι βαρύτερο από την ξηριά μου. Μια άλλη περίπτωση που πάλι έτσι βλέπουν τα πράγματα, τους λένε εμείς που είμαστε γεωτεχνικοί, έτσι αυτό το θέλουμε πάρα πολύ, να το έχουν τα παιδιά, άμμος, άργυλος, πού μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο πορόδες, δηλαδή συνολικό όγκο κενών. Αρκετά παιδιά απαντάνε στην άμμο. Οπότε τους έφτιαξα αυτές τις στήλες. Αυτή εδώ πέρα, αυτή είναι μια άργυλος, αυτή είναι μια άλλη άργυλος και αυτή είναι μια άμμος.
και βλέπουμε ότι αυτή η άμμος έχει το μικρότερο πορόδιο, ενώ αυτά εδώ πέρα οι άργυλοι μπορεί να μένουν τόσο μακριά το ένα αργυλικό πλακίδιο από το άλλο, που να κάνουν σαν μια λασπίτσα που να έχει τεράστιο, τεράστιο άνοιγμα κενών μεταξύ τους. Εδώ, παιδιά, τι βλέπετε? Βλέπετε ότι όταν κάποιος σου μιλάει για ένα θέμα που δεν είναι δικό σου, βαριέσαι, λες, οκ, οι άργυλοι, οι άμμος. Οπότε λοιπόν, αναγκαστικά πρέπει να βοηθήσουμε να γίνουν τέτοιες δουλειές ο καθένας στην δικιά του την περιοχή. Τελειώνουμε λοιπόν εδώ πέρα, είμαστε προς το τέλος, 3-4 διαφάνειες υπάρχουν ακόμα. Ακόμα μία φορά τώρα θα σας ρωτήσω την εξής ερώτηση. Αν σας πλήρωνα ένα εικοσάρικο για να κάτσετε ακόμα μία ώρα, άντε μισή ώρα, να ακούσετε ένα από αυτά, ποιο θα διαλέγατε? Σας παρακαλώ ξανά, αν το 20άρικο δεν φτάνει, αν 50άρικο, αλλά παραπάνω. Γιατί για 1000άρικο θα καθόσασταν οτιδήποτε και να ήταν. Τέλεια. Λοιπόν, έτσι, οπότε, υπόβαθρο για τη διδασκαλία, υπόβαθρο για τη μάθηση, τα δικά μας εδώ πέρα, τα δικά μας, κάποια άλλα πράγματα που συμπληρώνουν την εικόνα. Τι από όλα αυτά έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο? Έτσι, μόνο τούτα εδώ, μόνο τούτα εδώ. Πολύ μικρό κομμάτι της βιβλιογραφίας είναι αυτά. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει. Δεν μπόρεσα αυτό να το μεταφράσω στα ελληνικά. Είναι Discipline Based Education Research, που σημαίνει τι? Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τα Schools of Education να μας μελετήσουν. Πρέπει κάθε περιοχή να πάρει ευθύνη για τη δικιά της τη μελέτη της εκπαίδευσης σε αυτή τη λογική, σε παρόμοια με αυτήν που παρουσίασα. Αυτό, άμα κάποιος εξετρελάθηκε και πραγματικά ήθελε να κάτσει μισή ώρα παραπάνω, μπορεί να διαλέξει αλακάρτ, μία από τις 8 στάσεις, να την κάνουμε με email. Αστειευόμενη μισό έτσι, μισό όχι. Είπα του Γιώργου ότι στο μέλλον, δεν ξέρω σε πόσο μακρινό μέλλον, θα κάνει ένα MOOC με αυτό εδώ. Αλλά μην το δέσετε κόμπο, δεν μπορεί να δεις. Λοιπόν, αν αποφασίσετε να πάρετε τον γύρο, και μπορείτε να τον πάρετε, μία στάση ή όλες, ή μόνοι σας, έτσι, self-guided, είναι τη δικιά μου τη συμβολή, θα νιώσετε πιο άνετα να κάνετε αυτά τα πράγματα, όμως αυτά δεν είναι μαθησιακά αποτελέσματα. Υπόσχομαι και μαθηματικά αποτελέσματα, πως είναι τα Ινστιτούτα Αισθητικής, έτσι είναι αυτό υπόσχεση, είναι δέσμευση, ότι αν ολοκληρώσετε το γύρο, θα μπορείτε να εντοπίζετε ερευνητικά άρθρα για τη μάθηση θεμάτων μηχανικού, να αναγνωρίζετε βασικές πηγές της επιστημονικής βιβλιογραφίας, να κατηγοριοποιείτε άρθρα για την εκπαίδευση και τούτο εδώ το τελευταίο που σας είπα, που πιστεύω ότι είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για τους φοιτητές μας, να καταλαβαίνετε καλύτερα τους φοιτητές που ζορίζονται. Αν τέλος πάντων βάλουμε όλα μαζί αυτά που λέγαμε, τι μένει στο τέλος για εμάς τους μηχανικούς? Ότι υπάρχουν πολλά κενά. Κενά για το τι πιστεύουμε εμείς, κενά για το τι πιστεύουν οι φοιτητές μας για έννοιες κλειδιά. Άρα λοιπόν πρέπει εμείς να επιδιώξουμε συνεργασίες, να κλείσουμε αυτά τα κενά για να μπορέσει να συσσωρευτεί αυτή εδώ πέρα η παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου. Και ένα τελευταίο σας έχω, δωράκι, να το διαβάσετε στο σπίτι κατοίκων. Τίποτα, 3 σελίδες μόνο, έτσι. Τι λέει ο τίτλος? Ο τίτλος λέει να βάλουμε ένα τέλος στην παιδαγωγική μοναξιά. Λοιπόν, έχω τα συμπεράσματα και σαν συνθήματα. Ο διπλός μας ρόλος λοιπόν, σαν διδάσκοντες, είμαστε διδάσκοντες μηχανικοί και έχουμε ένα διπλό ρόλο, να είμαστε πληροφορημένοι και απαιτητικοί πελάτες, να ξέρουμε τη βιβλιογραφία και να λέμε μελέτησε αυτό, αυτό λείπει, και επειδή δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό, εμείς να είμαστε πρόθυμοι συνεργάτες, ώστε όταν έρθει κάποιος να συνεργαστούμε πρόθυμα μαζί του, να χτυπήσουμε πόρτα, έτσι, να μην χρειάζεται να μας χτυπήσουν τη δικιά μας την πόρτα. Αυτές είναι οι καλοδιαλεγμένες αναφορές που είναι κομμάτι του γύρου. Αυτό που σας είπα είναι να διαβάσετε ένα, διαβάστε αυτό, το τελευταίο, του ήρωά μου, του Σούλμαν, κυκλοφορεί. Και άλλες αναφορές, αυτά τα κόκκινα είναι τα χρηστικά σουβενίρ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα με βοήθησαν. Θα σημειώσω αυτήν εδώ πέρα τη βοήθεια, φίλοι. Γνωσιακή ψυχολόγος, τα σχόλιά της ήταν λίγα και εκφράζανε, θα έλεγα, πιο πολύ αμηχανία
Και πιστεύω ότι αυτό είναι το καλύτερο που θα μπορούσα να πάρω, έτσι. Μια φίλη θα μου έλεγε, Μαρίνα, δεν είναι πράγματα αυτά. Μια φίλη όμως δεν μπορεί να πάρει την οπτική γωνία τη δικιά μου, του μηχανικού, άρα πιστεύω ότι αυτά που σας είπα μπορείτε να τα εμπιστευτείτε σε ένα αρκετά καλό βαθμό. Αυτή είμαι εγώ για σχόλια και σας ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέροντα και μας ταξίδεψε. Ναι. Okay. Και μας ταξίδεψε σε κάποιες περιοχές, χώρους που ναι μεν τους ζούμε, αλλά ποτέ δεν το είχαμε φιλοσοφήσει. Ευχαριστώ που ήρθατε και ελπίζω να έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπιάσουμε σε κάποιο άλλο χώρο αυτά τα πράγματα. Μήπως κάποιος θα ήθελε κάποιες ερωτήσεις στην κυρία Πανταζίου. Ελένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία και ήθελα να πω ότι πραγματικά υπάρχει ένα τεράστιο κενό σε αυτό ακριβώς το θέμα. Ούτε υπάρχει επιμόρφωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτών ιδιαίτερα. Και ήθελα να ρωτήσω εσείς προσωπικά πώς ασχοληθήκατε με αυτό το θέμα. Γιατί αφού είστε πολιτικός μηχανικός και όχι κάτι με παιδαγωγικά, πώς το συνδέσατε. Ήταν προσωπικό ενδιαφέρον. Εγώ έκανα κάτι που δεν το συνιστώ γιατί δεν ήταν καλό για την καριέρα μου. Ασχολήθηκα συστηματικά με την εκπαίδευση από τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησα σαν καθηγήτρια. Αυτό μου το είχαν πει ότι δεν συνιστάται, αλλά αυτό ήθελα. Ήμουνα τυχερή και πήρα μία επιδότηση από την Αμερικάνικη Υπηρεσία The National Science Foundation, τέλος πάντων, και πέρασα ένα χρόνο σαν επισκέπτρια στο Graduate School of Education του Berkeley, οπότε είχα έναν ολόκληρο χρόνο να ασχοληθώ κυρίως με εκπαίδευση. Τότε έστησα το χάρτη και μετά συνέχισα να τα φτιάχνω αυτά και συνέχισα ως αυτοδίδακτη, οπότε η απάντησή μου είναι προσωπικό ενδιαφέρον, αλλά τώρα μιλάμε για τα τέλη της δεκαετίας του 90, τώρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Στην Αμερική σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια έχουν teaching and learning centers, τα οποία είναι βαρβάτα ερευνητικά ινστιτούτα, όχι όλα, αλλά κάποια από αυτά. Στην Ευρώπη τα βρίσκουμε πιο πολύ στις βόρειες χώρες, δεν είναι τόσο βαρβάτα. Και το κακό είναι ότι είναι generic, αυτό δεν μπορώ να το μεταφράσω πάρα πολύ καλά, αλλά μεταδίδουν αυτή την κακιά εντύπωση, την λανθασμένη μάλλον εντύπωση, ότι μπορείς να βάλεις τη φυσική και την εκπαίδευση από πάνω και να κάνεις εκπαίδευση στη φυσική. Να βάλεις, ξέρω εγώ, πολιτικό, μηχανικό και εκπαίδευση από κάτω, δεν γίνονται έτσι. Πρέπει να ερευνηθεί το κάθε αντικείμενο από μέσα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη δουλειά. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε απαιτητικοί και πρόθυμοι συνεργάτες σε αυτά που έλεγα, για να πάμε πιο γρήγορα εκεί που έτσι και θα πάμε. Είναι σαν το νησί και το τένις που σας έλεγα. Είναι απλά τι κάνεις πιο γρήγορα αυτή τη διαδικασία. Να σας συγχαρώ και εγώ, είναι εξαιρετική ομιλία που μας δώσατε και πάρα πολύ παραστατική με την απλότητά της και κατανοητή. Η αλήθεια είναι και στη συνέχεια της ερώτησης συναδέλφου ότι τα πανεπιστήμια στην Αμερική και κάποια, όπως είπατε, στη Βόρεια Ευρώπη, κυρίως τα αγγλοσαξονικά και στην Αυστραλία κατά συνέπεια, Νέα Ζηλανδία πάρα πολύ, εδώ και 30 χρόνια έχουν οι σχολές μηχανικών ξεκινήσει μία πολύ μεγάλη προσπάθεια ερευνητική, η οποία αποτυπώνεται σε δύο καταξιωμένα περιοδικά για την εκπαίδευση των μηχανικών, στο ευρωπαϊκό αντίστοιχο, το European Journal of Engineering Education και το αντίστοιχο αμερικάνικο. Εξάλλου και ένας οργανισμός ο οποίος προωθεί πάρα πολύ την εκπαίδευση των μηχανικών είναι ο ΣΕΦΗ, που είναι η Ένωση των Ευρωπαϊκών Πολυτεχνικών Σχολών, στην οποία μετέχουμε και εμείς και σαν Πολυτεχνείο, ας πούμε, και διοργανώνει κάθε χρόνο συνέδρια, στα οποία μετέχουν, καλούνται και μιλάνε οι Πριτάνες μας, οι κοσμητορές μας, τέλος πάντων, ναι. Άρα τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι υπάρχει όντως ένα ενδιαφέρον, το οποίο πηγάζει από ανθρώπους που προέρχονται από καθαρόιμες σχολές μηχανικών. Ναι. Δηλαδή, όλη η βιβλιογραφία και η έρευνα που έχει γίνει, για μένα θα σας πω το δικό μου προσωπικό μέντορα, ας το πω έτσι,
είπατε εσείς το δικό σας. Εγώ θα σας πω από τον καθηγητή Φέλντερ και την καθηγήτρια Μπρέντ. Ναι, από τους χημικούς μηχανικούς του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, στους οποίους έχω διαβάσει όλα τους τα άρθρα, όλη τους τη δουλειά. Κάποια δουλειά, όπως ξέρετε, από αυτή τη δουλειά που έχουν κάνει, είναι χημική μηχανική οι ίδιοι, αλλά έχουν ξεκινήσει μια δουλειά εδώ και 30 χρόνια και έχουν περιγράψει τι σημαίνει εκπαίδευση μηχανικών. Αρκετό κομμάτι της δουλειάς τους, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Ελλάδας, το οποίο δεν απευθύνεται, όπως ξέρετε, σε εμάς, στην τριτοβάθμια, αλλά απευθύνεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, δίνει κατευθύνσεις στη δευτεροβάθμια κυρίως, έχει μεταφράσει άρθρα δικά τους των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι στην ουσία έγραψαν τα άρθρα τους για τους φοιτητές των πολυτεχνικών σχολών. Εν τούτης, επειδή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα τρέμει, ας πούμε, να δώσει κατεύθυνση στα πανεπιστήμια, δεν θέλει να το κάνει για λόγους πολιτικής, γιατί είναι ανεξάρτητες οντότητες τα πανεπιστήμια, έχει κατευθύνει τα άρθρα στην δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση, στα λεγόμενα ΕΠΑΛ. Και εκεί περιγράφει το στυλ μάθησης του φοιτητή, του σπουδαστή ή του μαθητή, πείτε τώρα, η σωστή λέξη στη γλώσσα μας είναι μαθητής, ας πούμε, στη δευτεροβάθμια. Και εκεί λέει ποια είναι τα στυλ μάθησης των μαθητών που είναι σε τεχνικές ειδικότητες, πώς μαθαίνουν. Στην ουσία όμως ο Φέλντερ δεν τα είπε αυτά για τους μαθητές, τα είπε για εμάς εδώ, για τους δικούς μας φοιτητές. Και έτσι λοιπόν ερχόμαστε στην ελληνική πραγματικότητα, η οποία λέει, νομίζω φαντάζομαι ότι και εσείς συμφωνείτε, ότι κανένας μας δεν ξέρει βασικές έννοιες. Εμείς ήρθαμε εδώ προεκπλήξεως, ας πούμε, πριν μερικούς μήνες, όταν μας ζήτησε η ΑΔΥΠ να συμπληρώσουμε τα μαθησιακά αποτελέσματα. Κανείς δεν ήξερε τι είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα. Και ο καθηγητής, ο αντιπρίτανης, με κάλεσε να δώσω μια διάλεξη στους συναδέλφους να πω τι είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα, τι είναι οι γενικές ικανότητες που είπατε πριν, που ωραία το. Και τι είναι η φυτοκεντρική μάθηση και η διδασκαλία. Διότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται για τη διδασκαλία και για το περιεχόμενο μάθησης. Γενικά στο πανεπιστημιακό επίπεδο, όχι μόνο μηχανική, αλλά γενικά. Από εκεί και πέρα για τις άλλες συνιστώσεις της μάθησης, που είναι η αξιολόγηση του φοιτητή, η συμμετοχή του φοιτητή, το πώς μαθαίνει ο φοιτητής, είναι κάτι που το αγνοούμε πλήρως. Οπότε έκανα και εγώ μια διαπίστωση προσθετική όλων αυτών των πολύ ωραίων που μας περιγράψατε. Οπότε είπατε επιπλέον των κενών στην βιβλιογραφία να αναδείξουμε και τα κενά της Ελλάδας. Είναι ενδιαφέρον, γιατί αυτοί οι δύο είχαν έρθει στο Πανεπιστήμιο του Connecticut για να κάνουν εκπαίδευση στους καθηγητές, στους 95, στους μηχανικούς που ήμασταν μαζί. Και ξεκίνησε, γιατί είναι ζευγάρι ο άντρας, και άρχισε και μίλαγε για 4-5 λεπτά και δεν κατάλαβε κανένας. Και στο τέλος λέει, μιλάει κανένας πορτογαλέζικα. Η απάντηση είναι όχι. Το ήξερα, λέει, γι' αυτό σας διάβασα αυτό εδώ πέρα το κείμενο, για να νιώσετε, λέει, πώς αισθάνονται οι φοιτητές σας όταν μπαίνετε στο μάθημα. Και μετά βέβαια έγινε όλη αυτή εδώ πέρα η ανάλυση, γιατί αυτοί είχαν ένα μεγάλο αριθμό, ξέρω και εγώ, 50.000 φοιτητές που είχαν το χάρτη, το πώς μαθαίνεις και το πώς διδάσκεις. Και ο καθένας έβαζε, ξέρω εγώ, τις πού έβλεπες καλύτερα να μαθαίνεις, αν θέλεις πιο λιγότερα να μαθαίνεις τα γενικά αντί τις λεπτομέρειες και το καθεξής. Και στο τέλος όταν μάζεψε όλο το κολλήγιο τους καθηγητές που είναι ο μέσος όρος και πού κινόμαστε και το έβαλε σε αντιπαράθεση με 50.000 φοιτητές, ξέρω και εγώ, μηχανικούς, ήταν τελείως αντιδιαμετρικό. Ναι, αυτό είναι ακριβώς που έλεγα, οι μαθησιακές προτιμήσεις, και πιστεύω ότι το επόμενο στάδιο κάποιος μπορούσε να. Αυτό ακριβώς είπα, ότι το συμπέρασμα δεν είναι δίδαξέ τους όπως θέλουν, δίδαξέ τους με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Δίδαξέ τους με διαφορετικούς τρόπους για να πιάσεις και τα διαφορετικά μυαλά που έχεις στην τάξη, να αναπτύξουν ένα εργαλείο που δεν το πολυγουστάρουν, να μην ενισχυθεί κάτι που θα γιγαντωθεί και θα διώξει όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ναι, υπάρχει αρκετό ψωμί, αν θέλει να. Θέλω και κάτι άλλο ενδιαφέρον ήταν το γεγονός ότι όταν είχα προτοέρθει, έβαζα να κάνουν group projects και να κάνουν αυτοαξιολόγηση και των φοιτητών τους για να πάρουν την τελική βαθμολογία.
Και εκεί είχε, μου την είχαν πέσει οι αριστεροί, ξέρω και εγώ, οι οποίοι δεν θέλανε και όλοι ήταν, ξέρω και εγώ, η ίδια, δεν ήθελε να κάνει ο ένας τον άλλον αξιολόγηση για το βαθμό που δούλευε. Και βέβαια υπάρχουν σημαντικά προβλήματα για το πώς μπορείς να κάνεις και την αξιολόγηση μέσα σε επίπεδο εργασίας, δηλαδή άμα δεν είναι ατομικές, στις ομαδικές εργασίες υπάρχει ένα μεγάλο έτσι πρόβλημα. Υπάρχει όμως και αρκετή καθοδήγηση, καθώς για να ζητήσεις να κάνουν τα παιδιά αξιολόγηση, πρέπει να τους δώσεις και ένα κλειδί αξιολόγησης, το οποίο το ίδιο το κλειδί είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Οπότε σιγά σιγά υπάρχει τρόπος να τα καθοδηγήσουμε και σε αυτά έτσι, τα πιο δύσκολα κομμάτια της μάθησης. Να σας ευχαριστώ. Εγώ λέγομαι Γιάννης Καλάκης, είμαι παρόλο που είμαι στη σχολή μηχανικών, δεν είμαι μηχανικός, είμαι φυσικός. Έχω τελειώσει δηλαδή το Πανεπιστήμιο της Αθήνας φυσική. Και εδώ κάνω εργαστήρια φυσικής και εργαστήρια που έχουν να κάνουν με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θέλω να πω καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τη σημερινή ομιλία. Για έναν παραπάνω λόγο, διότι εγώ έχω τελειώσει το μεταπτυχιακό μου στο Μετσόβιο το Πολυτεχνείο, στο πρώην γενικό τμήμα και έχω κάνει ιστορία, φιλοσοφία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Και βλέποντας αυτό το Central NTUA-GR ήταν και το δικό μου προσωπικό email το 2005, εν πάση περιπτώσει, από το 2007 είμαι εδώ πέρα. Η ομιλία σας ήταν πάρα πολύ καλή και θέλω να μοιραστώ και με τους συναδέλφους εδώ πέρα δύο-τρεις σκέψεις με βάση την ομιλία. Επειδή αυτό που κάνατε εσείς ως καθηγήτρια όταν πήγατε στο Πολυτεχνείο, νομίζω στο, δεν ξέρω πού για πρώτη φορά. Στην πρώτη και μετά από Πολυτεχνείο. Ωραία, λοιπόν, το έχω κάνει και εγώ ακριβώς την ίδια διαδρομή με εσάς και μάλλον έχω πληρώσει το ίδιο τίμημα και εγώ σε σχέση με τη δουλειά μου και στο Μετσόβιο και εδώ στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Δηλαδή ότι ασχολήθηκα από μεράκι προσωπικό με το θέμα της εκπαίδευσης των φοιτητών. Και κυρίως εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η εργαστηριακή εκπαίδευση. Mm-hmm. Και προσπαθούσα να συνδέσω αυτά που έκανα στην καθημερινή μου δουλειά με θεωρητικά πράγματα που είχαν σχέση με την εκπαίδευση. Και επειδή πριν εργαστώ ως τώρα πια ειδήψη στο Πολυτεχνείο, ήμουνα καθηγητής δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οπότε είχα και εμπειρία από τη δευτεροβάθμια. Προσπαθούσα λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, μιλάμε πάνω από 15 χρόνια, να βρω κοινότητα, δηλαδή κοινότητα ανθρώπων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την οποία να μοιραστώ τις ανησυχίες μου. Και πρέπει να πω ότι η εμπειρία μου είναι σχεδόν απογοητευτική, όμως προσπάθησα και προσπαθώ ακόμη, βέβαια με λιγότερη ένταση το τελευταίο διάστημα. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή φαντάζομαι ότι σε κάθε πανεπιστήμιο και έχουμε δόξα τω Θεώ πολλά στην Ελλάδα, θα υπάρχουν άνθρωποι σαν και εμένα ή σαν κάποιους άλλους ανθρώπους που δεν βρίσκονται εδώ πέρα. Νομίζω ότι είσαστε ένας από τους καταλληλότερους ανθρώπους και το λέω τώρα γιατί εγώ αγνοούσα την ύπαρξή σας. Ο Μανώλης με ρώτησε όταν ήρθα, λέει την ξέρεις, επειδή ξέρετε ασχολούμαι με την εκπαίδευση, την ξέρεις την κυρία, λέω δεν την ξέρω. Χαίρομαι λοιπόν που βρίσκεστε εδώ πέρα διότι νομίζω ότι με τη βοήθεια τη δικιά σας, σας το λέω σαν ιδέα, επειδή βλέπω ότι και το 2020 θα γίνει ένα πέμπτο διεθνές σεμινάριο, συνέδριο για την εκπαίδευση γεωτεχνική μηχανική που γράφει εδώ πέρα. Θα μπορούσατε να είσαστε μαζί με άλλους πιθανούς ανθρώπους που ξέρετε από το πανεπιστήμιο, από τα άλλα πανεπιστήμια και με τη βοήθεια όλων όσων θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να διοργανωθεί επιτέλους ένα πρώτο συνέδριο ή ξέρω εγώ μια συνάντηση που θα αφορά το τι μπορεί, δηλαδή το τι που θα είναι συνέδριο για την εκπαίδευση των μηχανικών, ας πούμε των μηχανικών στα πολυτεχνία. Δηλαδή, που κάθε ένας από εμάς που θα έρθει σε αυτό το συνέδριο που αφού είπε η συνάδελφος ότι και ήδη υπάρχουν αυτά τα δύο περιοδικά και άρα γίνονται κάθε χρόνο και στην Αμερική και στην Ευρώπη πιθανώς παρόμοια πράγματα, να κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα και να δούμε υπάρχει κοινότητα ή να αρχίσουμε να διαμορφώσουμε μια κοινότητα, διότι αν αυτά τα πράγματα μείνουν πάλι μετά από τόσα χρόνια στο επίπεδο μιας ομιλίας εδώ, μιας ομιλίας εκεί, ανθρώπων δηλαδή που προσπαθούν μόνοι τους χωρίς ο ένας να ξέρει ότι υπάρχει ο άλλος δίπλα,
Και πιστεύω, επειδή και από την Λία έμαθα εγώ δεν ήξερα για το Φέλντερ που είπε η Λία, από τη Λία έμαθα από το διδακτορικό της Λίας τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όπως σας είπα είμαι φυσικός, δεν είμαι μηχανικός. Και χάρηκα πάρα πολύ που είχα μάθει από τη Λία και έχω διαβάσει και εγώ όχι όλα τα άρθρα όπως λέει η Λία, αλλά πάρα πολλά άρθρα των ανθρώπων αυτών. Νομίζω λοιπόν ότι η κοινότητα στην Αμερική έγινε αυτό που έγινε επειδή άρχισε και διαμορφωνόταν κοινότητα. Στην Αμερική έγινε αυτό που έγινε γιατί πέσαν πάρα πολλά χρήματα από το National Science Foundation. Okay. Είχαν πολλά χρήματα. Okay. Εμείς δεν έχουμε χρήματα, αλλά προφανώς, αλλά τουλάχιστον ας κάνουμε μια προσπάθεια, το λέω σαν ιδέα και σαν έκκληση, να αρχίσει να διαμορφώνεται μια κοινότητα μέσα. Και είπα, η σκέψη μου ήταν αυτή. Έχουμε ένα άλλο πλεονέκτημα, ότι είμαστε αρκετά μικροί και μπορούμε εύκολα να μιλήσουμε μεταξύ μας. Πιστεύω ότι αυτό είναι συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας. Η δικιά μου λύση στο πρόβλημα που λέτε είναι, αφού πέρασα 15, 16, 17 χρόνια στην Ελλάδα μη βρίσκοντας κανένα, ένας άνθρωπος βρε παιδιά, πήγα στο ίντερνετ και είδα όλα τα παιδαγωγικά τμήματα. Και είδα μέσα από αυτά τα ψαξίματα που έκανα ότι υπάρχει μια εταιρεία που λέγεται NFET, που είναι το αντίστοιχο STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics στην Ελλάδα. Και έχω ξεκινήσει να πηγαίνω στα συνέδριά τους. Χτες ήμουνα στο Ρέθυμνο, έχουν παιδαγωγικό στο Ρέθυμνο και έχουν ένα, αυτό που λέγαμε στην αρχή, ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου της Κρήτης θέλει να βάλει μπρος ένα σεμινάριο για τους διδάσκοντες του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Οπότε, είναι ο Γιάννης Καρακάς. Που ήταν και δικό σας. Ναι. Οπότε υπάρχουν τέτοια πράγματα και υπάρχουν αυτό που είπατε ότι πήρανε αυτά που λέει ο Φέλντερ που είναι για το πανεπιστήμιο και τα κάνουν στα ΕΠΑΛ. Κάποια πράγματα τρέχουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, κάποια άλλα όχι. Οπότε θέλουμε και τα οριζόντια, αυτά που πιάνουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, και θέλουμε και τα συγκεκριμένα της κάθε, όχι βαθμίδας, του κάθε γνωστικού πεδίου ξεχωριστά. Εντάξει, εμείς είμαστε κυρίως σε επίπεδο πανεπιστημιακό. Αλλά ναι, νομίζω ότι είναι η ώρα για να μαζευτεί μια κρίσιμη μάζα και εγώ λέω ότι στα επόμενα λίγα χρόνια θα γίνει. Περιμένω. Να σε ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά, Μαρίνα, και εύχομαι να πάνε καλά και να σε ξανάπουν. Λυπάμαι που δεν ήρθαν πολλοί συνάδελφοι, γιατί εγώ θα έλεγα ακόμα ένα πράγμα να πάρεις. Δηλαδή, από όσα τα ενδιαφέροντα στοιχεία ανέφερες, εκείνο που είναι πολύ σημαντικό νομίζω για όλους μας, είναι να μάθουμε να δουλεύουμε με τον μέσο όρο και το below average φοιτητή. Έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε με τους πολύ έξυπνους και αν δεν το καταλαβαίνεις αυτό, δικό σου το πρόβλημα, πήγαινε διάβαση. Δεν το ξέρεις αυτό. Είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο και το έχω διαπιστώσει και εγώ με την εμπειρία μου, ότι η έμφαση είναι, και γι' αυτό βλέπεις ότι υπάρχουν στις αξιολογήσεις μας πάρα πολλά παράπονα για συγκεκριμένα συναδέλφους και κάποιους που δεν είναι, και νομίζω ότι εκεί δεν έχουμε καταλάβει ότι η έμφασή μας πρέπει να είναι στο average και below average φοιτητή και όχι οι 5 ή 10 που μπαίνουν στο φέδρο και το λες και το πιάνουν γιατί έχουν, θεωρώ ότι είναι κάποια από τα στοιχεία που έδωσες είναι πολύ βασικά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν. Πιστεύω να πήρατε κάτι, και οι νέοι και οι μεγαλύτεροι και οι μικρότεροι.